Φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή στο μικρόφωνο. Είναι στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι ο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη τον Αριδά, έτσι για να κουβεντιάσουμε περισσότερο την επικαιρότητα, η οποία πραγματικά μας έχει σοκάρει. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε κιόλας. Ήταν σοκ διαβάζοντας τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή, που επισκέφθηκε δεύτερη φορά τη Μάνδρα. Οι ατυχείς εκεί πλημμυροπαθείς είχαν δυστυχώς την ευκαιρία να τον φάνε στη μάπα, που λέμε εκείνος, δεύτερη φορά, και βεβαίως τους έκανε την αμίμητη δήλωση ότι από μόλις γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία άμεση προτεραιότητα έχουν τα αντιπλημμυρικά έργα και η αποκατάσταση των πλημμυροπαθών. Βεβαίως αναρωτιέται κανείς, και ας μου επιτρέψετε αυτό το ερώτημα, 40 χρόνια δεν είχανε προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά. Θα τα έχουν τώρα που βεβαίως το Δημόσιο Ταμείο δεν είναι καν εδώ. Είναι στις είναι στην Φραγκφούρτη. Και ελέγχεται πλήρως ο προϋπολογισμός από τους δανειστές. Και αυτοί θα βάλουν προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, σε ποιους απευθύνεται αυτός ο τύπος. Αυτός ο περίεργος τύπος που κυκλοφορεί ως μέλλον πρωθυπουργός. Δηλαδή, βέβαια θα μου πείτε, έχουμε και τον άλλον, ο οποίος είναι φερόμενος ως πρωθυπουργός και πραγματικά εντυπωσιάζεται. Βεβαίως, αν προσέξατε, το δεύτερο αστείο της ημέρας, ανέκδοτο μέσα στην τραγικότητα των εξελίξεων που έχουμε για τη χώρα, είναι το γεγονός ότι θα πάρει πίσω την πώληση των πυρομαχικών η κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, ήταν μια απλή διαδικασία, πεντακάθαρη, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή και θα πάρει πίσω τα πυρομαχικά. Δηλαδή, για φανταστείτε τη σκηνή. Τη σκηνή, φανταστείτε. Έχει παραδώσει τα πυρομαχικά στη Σαουδική Αραβία και θα πάει τώρα ο καμένος στη Σαουδική Αραβία, η κυβέρνηση, τέλος πάντων, ο οποίος θα στείλει, ξέρω εγώ, μπορεί να στείλει το Βούτσι, ξέρω εγώ. Κάποιος θα πάει, ναι, θα πάει. Και λέει, ρε παιδιά, τώρα σας τα δεν μας τα γυρίζετε πίσω. Δηλαδή, τέτοια πράγματα μπορεί να τα φανταστεί κανείς. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Φυσικά, αρνήθηκαν να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα πυρομαχικά, κατασκευαστές, πώς έχουν χαρακτηριστεί, με ποιον τρόπο μετακινήθηκαν, αν μετακινήθηκαν τα πυρομαχικά και άλλα πολλά. Θα συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση και με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Πρώτα όμως να πούμε το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής, 210-34-28-676, 210-34-28-676, και με email, όποιος θέλει να επικοινωνήσει δια του email, είναι στο μικρόφωνο, με PH, στο μικρόφωνο μία λέξη, papakigmail.com. Αυτά τα ολίγα έτσι περιστατικά που υπάρχουν. Κατά τη γνώμη μου, πριν πάμε έτσι στα μέσα, αυτό που μου κάνει φοβερή, καταρχάς ένα φοβερό τρόπο είναι το, ένα φοβερό ζήτημα είναι ότι ο βομβαρδισμός σήμερα από το πρωί, ιδιαίτερα στην κρατική τηλεόραση, διάφοροι ειδικοί, ανήδικοι, ανεύθυνοι, υπεύθυνοι, γνωστοί, ένας βομβαρδισμός δικαιολογιών γιατί πρέπει να γίνουν οι πληστηριασμοί, που βεβαίως σήμερα είναι για τις βίλες. Μας είπαν σήμερα πληστηριάζονται βίλες. Αλλά τέλος πάντων κάπως πρέπει να, και το σπιτάκι του φτωχού, δηλαδή πώς θα γίνει. Έτσι, λοιπόν, είναι τραγικό αυτά που ακούμε από την αριστερά και την πρόοδο. Φυσικά από το βασικό μέσο προπαγάνδας που είναι το κρατικό, τα κρατικά μέσα, η πρώην ΕΡΤ δηλαδή, και εντυπωσιάζεσαι με το πόσο ανάλγητη είναι τη στιγμή που έγινε και πραξικόπημα στο Σύλλογο Συμβολογράφων, μόνο και μόνο για να κινηθεί η όλη ιστορία, την ίδια ώρα που στον προϋπολογισμό προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση της πλατφόρμας των πληστηριασμών, δεν είναι μόνο μία, είναι και του ΤΑΙΠΕΔ ανάλογες πλατφόρμες, με ποσά τα οποία είναι εξωφρενικά αν τα σκεφτεί κανείς. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να δαπανίσει 30 εκατομμύρια για να αγοράσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα μπορούσε να τη φτιάξει με 100 χιλιάρικα? Πολύ λέω, πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί προφανώς θα είναι τόσοι πολλοί πληστηριασμοί σε τέτοια έκταση που βεβαίως ο πάροχος, αυτός δηλαδή που θα κατέχει την πλατφόρμα,
θα έχει απόδοση, κέρδη από αυτήν την ιστορία. Άλλωστε ο κύριος Ρούσκας δεν θα κοβόταν διαφορετικά. Έχει επιδείξει το επαγγελματικό του ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το συμβολιογραφικό επάγγελμα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς τι επέρχεται. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη, είναι η μέρα των πληστηριασμών και έχει μεγάλη σημασία αυτό να το ξέρουμε πολύ δε περισσότερο σήμερα, γιατί θα γίνουν πληστηριασμοί. Μην νομίζετε ότι μόνο επειδή ξεκινάνε οι ηλεκτρονικοί δεν θα γίνουν πληστηριασμοί στα ειρηνοδικεία. Θα γίνουν. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε εκεί. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για μια κατάσταση που πλέον θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο και κάθε δυνατότητα άμυνας του πολίτη. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να βρεθούμε εκεί και να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη, πώς να το πούμε, από κάθε μετερίζει. Έτσι αλλιώς αμυντικός είναι ο αγώνας, αλλά έχει σημασία η συμμετοχή μας. Έχει σημασία να μην τους δίνουμε το δικαίωμα να πούν ότι παραιτηθήκαμε. Γιατί εδώ πλέον μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα της ίδιας της ύπαρξης των Ελλήνων, των οικογενειών, των οικοκυριών της ίδιας Ελλάδας. Δηλαδή η δυνατότητα να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό πάνε να σου αφαιρέσουν, το οποίο είναι βασικό στοιχείο του habeas corpus από τον 13ο αιώνα. Σιγά να μου πείτε ποιος ενδιαφέρεται για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, έτσι θα πάμε και παρακάτω. Ένα μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει εδώ, γιατί πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την αμετροέπεια, για να μην πω τίποτα άλλο, και μου κάνουν μηνύσεις, λοιπόν, των δημοσιογράφων. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, το πώς πρόχνουν μια ολόκληρη Χερσόνησο, τη Χερσόνησο της Κορέας, σε πόλεμο, με την ανακοίνωση της λεγόμενης δοκιμής ιδιοποιητικού πυράβλου της Βόρειας Κορέας, το οποίο πέρασε πάνω από την Ιαπωνία και έπεσε στην ΑΟΣ, την ΑΟΣ όμως από την πίσω μεριά σε σχέση με τη Χερσόνησο της Ιαπωνίας, πολύ μακριά δηλαδή από την Ιαπωνία, και επιπλέον πολύ πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιαπωνίας, γιατί αυτά οι συγκεκριμένοι πύραυλοι κινούνται στα άνω όρια της στρατόσφαιρας. Λοιπόν, θα αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε, να δούμε ποιος μας πάει σε πόλεμο. Αν είναι αυτός ο μουρλός, ο Κίμιλ Νιλ, πώς το λένε αυτό το ιστορίες, αυτό το καθεστώς, όπως λένε, το δικτατορικό, το σκοτεινό, το μαύρο, ή οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους. Γιατί έχει σημασία να το δούμε. Βεβαίως δεν έχει να κάνει με το καθεστώς του Κίμιλ, πώς το λένε αυτό το τύπο, έτσι, που είναι σαν, πώς να το πούμε, άμα τον δεις, είναι, πώς να το πούμε, σαν γίνει το αρκουδάκι, πώς το λένε, είναι αυτό, χωρίς τρίχωμα, ναι. Λοιπόν, το καθεστώς φυσικά, ανατολικός δεσποτισμός, δικτατορία, ανατολικός δεσποτισμός χειρίστου είδους, φεουδαρχία μέχρι αηδίας, στο όνομα του σοσιαλισμού. Άλλωστε και ο Κάρολος ο Μάρξ είχε επινοήσει τον όρο φεουδαρχικός σοσιαλισμός. Βέβαια ο Κίμιλ, τέλος πάντων, και οι Καμποτζιανοί και άλλα τέτοια καθεστώτα στην Ασία το επιβεβαίωσαν ότι μπορεί να υπάρξει και φεουδαρχικός σοσιαλισμός. Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, ας πούμε, που ζήσαμε με τον υπαρτό. Αλλά έχουμε και αυτό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που το παιχνίδι που στείνεται αυτή τη στιγμή, να σπρώξουν τη Βόρεια Κορέα σε πολεμική σύραξη προκειμένου να ισοπεδωθεί η περιοχή. Και φυσικά ο βασικός στόχος είναι η Κίνα. Εκτός όλο, φυσικά, το ξέρει βεβαίως η Κίνα, γι' αυτό και προμηθεύει με ό,τι χρειάζεται η Βόρεια Κορέα σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σε τεχνολογία, σε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, και γι' αυτό δεν καταραίει η οικονομία της, ή αν θέλετε δεν καταραίει σαν κράτος, παρά τις κυρώσεις, τον εγκλωβισμό που έχουν κάνει και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αυτά τα ολίγα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Φυσικά. Είναι μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι θα έχει γεννηθεί ήδη στο μυαλό πολλών ακροατών. Είπες όταν μιλάγαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ζήτησε σύντομα τα αντιπλημμυρικά και θα τα κάνει όταν είναι κυβέρνηση. Δεν είναι δικό του θέμα, είναι θέμα Φραγκφούρτης. Ναι. Θα υπάρξει όμως κόσμος στην Ελλάδα που θα αναρωτηθεί, ωραία, η Φραγκφούρτη δεν υπάρχει περίπτωση να μας λυπηθεί και να δώσει τα λεφτά? Ναι. Λοιπόν, καταρχάς έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πότε γίνανε δημόσια έργα υποδομών. Την εποχή που μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Έλεγχου.
εωσότου ξέσπασε ο πόλεμος, μάλλον ξέσπασε το στρατιωτικό κίνημα, το στρατιωτικό σύνδεσμος και ήρθε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οπότε περιθωριοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, αν και δεν απαλλάχθηκε η χώρα από τον διεθνή οικονομικό έλεγχο και δεν απαλλάχθηκε γιατί δυστυχώς ο Βενιζέλος την ξαναέσπρωξε σε νέους δανεισμούς. Αλλά την περιθωριοποίησε την επίδραση του διεθνούς οικονομικού έλεγχου. Δεν είχε αυτό το λύνο και δένο που είχε πριν. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ότι δεν υπήρξε ουδένα έργο κοινής ωφέλειας και υποδομών κατά τη διάρκεια από το 1809, από τη διάρκεια από το 1898 έως το 1909. Ούτε ένα. Μάλιστα, έργα που δρομολογούσαν τότε οι κυβερνήσεις ή αυτές οι κυβερνήσεις που υπήρχαν τότε, όπως για παράδειγμα ήταν ο σιδηρόδρομος, η σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτας και Παρισίας, πύργου Πατρών. Αυτή λοιπόν η σιδηροδρομική γραμμή την απέκλεισε να γίνει, την απαγόρευσε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, διότι θα πήγαιναν χρήματα τα οποία καλό είναι να πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους. Όπως και τα υπόλοιπα έργα λιμενικά και τα λοιπά που χρειαζόταν μια Ελλάδα της εποχής, η οποία ήταν σε κακό χάλι από κάθε άποψη, ιδιαίτερα η επαρχία ήταν στα χάλια της, στα μαύρα, πώς να το πούμε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ένα πολύ ωραίο άθρο το οποίο γράφτηκε στην δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά. Απλά το έχω το άθρο και έχει πολύ ωραίο να σας πω τον τίτλο. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό επιστήμονα της εποχής, ο οποίος γεωπονοοικονομολόγος, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδας και τη δυνατότητα αναδιάταξής της. Και έγραψε τότε ένα άθρο για να περιγράψει την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας την εποχή, εκείνη την εποχή, που ήταν η δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Κάπου στο 25-26, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει σημασία τώρα η ημερομηνία. Λοιπόν, ο τίτλος. Κάτω το ισιώδιον άρωτρον. Δηλαδή, να ξεμπερδέψουμε επιτέλους με τις ισιώδιες διαδικασίες, καλλιεργητικές μεθόδους. Δηλαδή, ο γεωργός της εποχής δούλευε όπως ακριβώς οι γεωργοί την εποχή του Ισίωδου. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν, αυτό το πράγμα που δεικνύει το άθρο και οι μελέτες της εποχής. Όποιος διαβάσει ή έχει πρόσβαση σε αυτές τις μελέτες θα τρελαθεί. Σε αυτήν λοιπόν την Ελλάδα δεν επέτρεπαν απολύτως τίποτα. Για παράδειγμα, ένα άλλο έργο που απαγορεύτηκε ήταν η περίφημη ιστορία με την Κοπαϊδα, δηλαδή της λίμνης της Κοπαϊδας, όπου βεβαίως δεν ήταν μόνο ένα αποστραγγιστικό έργο που θα βοηθούσε την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, ιδιαίτερα για μια Ελλάδα που τα σύνορά της που ήταν περίπου στη Λάρισα, περίπου. Γιατί λόγω της καταστροφής που υπέστη η Ελλάδα από το 1897, τον πόλεμο δηλαδή, ήταν και δεν ήταν. Εκεί λοιπόν και στην Άρτα, στο Γεφύρι. Μάλιστα, στο Γεφύρι υπάρχει και ακόμη και σήμερα. Όποιος επισκέπτεται το Γεφύρι της Άρτας, υπάρχει το σημείο όπου ήταν ακριβώς ο έλεγχος των ελληνοτουρκικών συνόρων της εποχής εκείνης. Λοιπόν, οπότε ήταν μεγάλη ανάγκη να υπάρξουν νέες καλλιεργητικές γέες. Γι' αυτό ήταν μεγάλο έργο το ζήτημα της Κοπαϊδας. Απασχολούσε την ελληνική κοινωνία και ελληνική πολιτική από το 19ο αιώνα. Δεν μπόρεσε να γίνει και μπόρεσε τελικά να γίνει επί Βενιζέλου, αφού πρώτα το έδωσε στη Foundation, δηλαδή το έδωσε σε μια αμερικανική πολυεθνική, να το πούμε έτσι, η οποία ανέλαβε και έλεγχε την Κοπαϊδα μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ιδιωτικοποιήθηκε δηλαδή, αλλά ακόμη και αυτό, δηλαδή η εκχώρηση αυτού του έργου σε ανάδοχο ξένη εταιρεία, όπως ήταν η Foundation, δεν επιτράπει από το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο από το 1898 ως το 1909, ούτε καν αυτό. Δεν επέτρεπαν στην Ελλάδα να σκεφτεί με όρους αναπτυξιακούς, έστω και στα μέτρα και στα σταθμά που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δεν τους ενδιέφερε. Σε αντίθεση με τους σημερινούς, οι οποίοι το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι η ανάπτυξη της Ελλάδας. Ναι, όπως φαίνεται τόσο καιρό. Λοιπόν, καταλάβαμε ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, έτσι και πάντα, όταν η χώρα σου δεν είναι στα χέρια σου, κανένας δεν θα σκεφτεί το καλό το δικό σου, του λαού σου και του παιδιού σου. Αν δεν το πάρεις στα χέρια σου,
Αντίο ζωή. Όπως έχει γίνει και όπως διδάσκει και η παγκόσμια ιστορία. Έτσι, δεν όχι είναι μόνο ελληνική. Πάμε σε ένα μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα, μια και έχει περάσει λίγο η ώρα να τα βρούμε κιόλας με τον εαυτό μας. Και πάμε παρακάτω. Βλέπω έχουμε και πολλά email. Αλλά δεν προλάβω να τα διαβάσουμε κιόλας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είπαμε ότι είναι και ο Μιχάλης Αριδάς, θα τη σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα επικαιρότητα, διότι μάλλον έχουν πολύ, πώς να το πούμε, το χιούμορ των δανειστών πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Συζητάγαμε τώρα, για παράδειγμα, βεβαίως περνάνε στα ψηλά κάποιες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο της προσφοράς με το swap, όπου τελικά τα 20 ομόλογα του PSI, τα οποία τα είχαν ιδιώτες στα χέρια τους, δεν είναι του EFSF τα ομόλογα, τα είχαν ιδιώτες στα χέρια τους και τα είχαν ανταλλάξει μέσα στο PSI, έγιναν με νέες λήξεις περίπου στα 30 δισεκατομμύρια, 26-27 δισεκατομμύρια, δεν έχει σημασία, μόνο που κανένας δεν λέει ότι το επιτόκιο μόλις διπλασιάστηκε. Όχι μόνο απλά συσσωρεύτηκαν σε 5 ημερομηνίες, αλλά εκεί που ήταν 20 διαφορετικές ημερομηνίες, άρα έχουμε μεγαλύτερο μπλοκάρισμα στην, πώς να το πούμε, στη διαδικασία πληρωμών. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μαζεμένα το 2028 6 δισεκατομμύρια να πληρώσεις και άλλο πράγμα να έχεις 1.304. Είναι, έρχεται η ανάπτυξη, βγαίνουμε στις αγορές. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που δεν λέει κανένας βεβαίως είναι ότι το 2% που ήταν το επιτόκιο των παλιών ομολόγων έγινε 4%. Μπράβο μας. Μόλις το διπλασιάσαμε και συσσωρεύσαμε, κάναμε το, πώς λένε, εφαρμόσαμε την τακτική του bottleneck, δηλαδή του λαιμού του μπουκαλιού, σε 5 ημερομηνίες, που χώρια το ότι συγκεντρώσαμε και ένα μεγάλο ποσό για την εξυπηρέτηση, διπλασιάσαμε τους στόκους για τους οποίους θα πρέπει να πληρωθούν για αυτά τα ομόλογα. Κατά τα άλλα θα πέφτανε το τόκι. Μόνο τσακαλό τους πέφτει, δεν υπάρχει κανένας άλλο να πέφτει. Λοιπόν, και ταυτόχρονα πάτε υπόψη σας ότι θα πρέπει να έχουν συσσωρευτεί μέχρι το 2042 πόσα δισεκατομμύρια θα πρέπει να έχουν συσσωρευτεί που θα είναι οι τρέχουσες ανάγκες του δημοσίου χρέους, της εξυπηρέτησης δηλαδή του δημοσίου χρέους. Το οποίο δεν θα έχει μειωθεί καθόλου βεβαίως. Όχι βεβαίως, ίσα-ίσα θα έχει αυξηθεί. Ειδικά άμα βγούμε στις αγορές. Ειδικά άμα βγούμε στις αγορές. Γιατί στεναχωριέσαι, αφού τα παιδιά μας θα το πληρώσουν. Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Εμάς τι μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αύριο είναι το στρατοδικείο του αρχιλοχία Βαγγέλη Φώτη και ενός ακόμη αξιωματικού, οι οποίοι διώκονται επειδή αρνήθηκαν να υπακούσουν σε παράνομες εντολές της κατοχικής κυβέρνησης και να αναλάβουν υπηρεσία σε στρατόπεδα κράτησης μεταναστών. Παρακαλώ πολύ, εκ μέρους του όποιος πολίτης θέλει να συμπαρασταθεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται στις 9 το πρωί έξω από το στρατοδικείο, εκφράζοντας βεβαίως την πολιτική και ηθική στήριξη στους δυο στρατιωτικούς από όποιον πολίτη ενδιαφέρεται και πραγματικά νοιάζεται για αυτή την ιστορία. Το στρατοδικείο είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλου 1, παραπλεύος της ΕΡΤ 3. Σε 9 η ώρα το πρωί είναι η συγκέντρωση, από ό,τι βλέπουμε την ανακοίνωση, για την ιστορία αυτή που ενδεχομένως να εξελιχθεί πάρα πολύ σημαντική, διότι έχουμε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τα οποία αρνούνται εντός της υπηρεσίας τους, γιατί αυτό που έκαναν προβλέπεται και από το Σύνταγμα και από τον νόμο που διέπει τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το στρατιωτικό κανονισμό, τον 20-1, που δεν επιτρέπει όταν ένας στρατιωτικός, είτε είναι έφεδρος είτε είναι μόνιμος, αντιληφθεί ότι δίνονται διαταγές με σκοπό ή προϊόν κατάλυσης συντάγματος, μέσα σε παρένθεση πραξικόπημα, όχι απλά οφείλει να μην υπακούσει και να μην εκτελέσει, αλλά οφείλει και να τις καταγγείλει. Να καταγγείλει δηλαδή αυτές τις ενέργειες ή τις διαταγές. Διαφορετικά, λέει το συγκεκριμένο άθρο του στρατηγικού κανονισμού του 20-1, διαφορετικά δεν υπάρχει η δικαιολογία που λέει ότι εγώ εκτέλεσα εντολή.
Δηλαδή θεωρείται συνένοχος εκείνος που υλοποιεί παράνομες διαταγές με βάση τον όρκο καταρχήν του στρατιωτικού που λέει το Σύνταγμα, πώς να το πω, ορκίζομαι στην πατρίδα, στο Σύνταγμα, στους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους που έχουν να κάνουν ακριβώς με την αποστολή του στρατεύματος. Μακάρι να βρουν μιμητές οι δύο αυτοί φίλοι μέσα στο στράτευμα, μήπως και γίνει κάτι, γιατί δεν πάει άλλο. Λοιπόν, να πάω λίγο στο θέμα των πληστηριασμών. Διάβαζα πριν έξω από τις τελευταίες ειδήσεις. Ο τίτλος της ειδήσης ήταν «Αυτά τα σπίτια θα βγουν πρώτα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς». Το πρώτο που θα βγει είναι μία μεζονέτα στην Κηφισιά, 320 τετραγωνικά, αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Τι θέλουν να πούν με αυτό? Ότι εσύ που έχεις ένα σπίτι που κάνει σήμερα αντικειμενική 30 ή 40 ή 50, να μην κινδυνεύεις, βλέπεις ότι είσαι ήσυχος, εμείς θα κυνηγάμε μόνο τους πλούσιους, τα λαμόγια κτλ. Δεν το λέει κανένας αυτό. Αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Ναι, απλά σου λένε με τη λογική της κοινωνικής μηχανικής, εσάν της ενδιαφέρει, ας το γείτονα να το ψοφήσει η κατσίκα. Έτσι αλλιώς εσύ έχεις ένα σπιτάκι στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, προς το παρόν δεν κινδυνεύεις, θα χαθούν τα φιλέτα, τα ακίνητα φιλέτα. Βεβαίως, μας το λένε αυτοί που διπλασίασαν και τριπλασίασαν τα σπίτια τους και τις βιλάρες τους αυτή την εποχή μέσα από τον κρατικό κορβανά, όντας κυβερνώντες, κυβερνητικά στελέχη και πριν και μετά. Δηλαδή είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα, και μάλιστα από αυτούς που λόγω του κρατικού κορβανά έτσι έχουν δημιουργήσει τεράστια περιουσία, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο. Στοχεύουν στο διχασμό, στον αυτοματισμό, στοχεύουν απλώς ο πολύς ο κόσμος, ναι, ο οποίος δεν έχει σπίτια των 300 άλλωστε, και άλλωστε οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι περισσότερες συλλογικότητες που υποτίθεται ότι συμμετάσχουν σε αυτές τις κινήσεις ακυρότητας των πληστηριασμών, συμφωνούν με την κυβέρνηση. Γι' αυτό και μιλάνε λαϊκή μόνο λαϊκή κατοικία. Προφανώς δηλαδή, όταν θα έρθουν τα εργατικά της Νέας Φιλαδέλφειας, οι εργατικές πολυκατοικίες της Νέας Φιλαδέλφειας ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής για να εκποιηθούν, μόνο τότε θα ακυρώσουν το τέτοιο. Yeah. Γιατί μόνο αυτές είναι λαϊκές κατοικίες. Δεν ξέρω να υπάρχουν πουθενά αλλού λαϊκές κατοικίες. Λοιπόν, δεν μας έχουν προσδιορίσει και αυτοί με ποια είναι τα τετραγωνικά, με ποιο επίχρησμα πρέπει να έχει. Ξέρω εγώ, πρέπει να την προσδιορίσουμε. Ναι. Πότε να κενισμένει. Βεβαίως. Και βεβαίως αν ισχύει και για τους ίδιους. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, οι οποίοι στριμώχνονται εκεί και μας κάνουν το κίνημα κατά των πληστηριασμών, γνωρίζουμε ότι έχουν κάτι βιλάρες από πίσω στις οποίες μένουν, ενώ υποτίθεται ότι κινητοποιούνται για τη λαϊκή κατοικία. Είναι η γνωστή λογική της φιλανθρωπίας. Της φιλανθρωπίας. Τον κακόμοιρο, τον αναξιοπαθούντα. Φυσικά, εδώ μιλάμε για απατεώνες κοινού ποινικού δικαίου, όπως συνηθίζω να λέω, και οι οποίοι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να φτιάξουν πολιτική καριέρα με τα κόλληβα άλλων. Έτσι. Εμείς είμαστε εκεί για να μην χαθεί, για να μην αλλάξει η ιδιοκτησία, υποκαθεστώς κατοχής, να μην αλλάξουν τα ακίνητα και η γη πρωτίστως, τίτλους ιδιοκτησίας συνολικά. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, και δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα από όλα αυτά για να αποφασίζουμε εμείς ποιος φταίει ή δεν φταίει σε συνθήκες κατοχής, σε συνθήκες απόλυτης παρανομίας, κατάλυσης συντάγματος και ένομης τάξης. Αν είναι δυνατόν. Αυτός που θεωρεί ότι έχει την επάρκεια να κρίνει σε αυτές τις συνθήκες ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο από τα θύματα αυτού του καθεστώτος, τότε φοβόμαστε πάρα πολύ όταν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και πάρει εξουσία. Γιατί θα μας φορέσει μια χουντάρα με όλα τα αριστερά και προοδευτικά πρόσημα, αλλά χουντάρα του κερατά. Αφού αυτοδιορίστηκε τώρα δικαστής και πράκτορας, φαντάζομαι ότι θα κάνει μετά. Εσύ έχεις λαϊκή κατοικία, εγώ δεν εγώ έχω. Δεν έχω. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί θα πολύ απλά πράγματα. Κάποιος κύριος μια συλλογικότητα. Κάποιος άσχετος τύπος, άσχετος, ο οποίος έχει το ιδεολόγημα ότι αυτός έχει δίκιο και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, κατά περίεργο τρόπο και αυτός που έχει την βίλα των 300 τετραγωνικών, χωρίς να το ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει να το μάθω, φυσικά την έκλεψε. Τυχερός αυτός που έχει μια βιλάρα των 289.000
Γιατί θα είναι λαϊκή κατοικία προφανώς. Δεν ξέρω τι έχει λαϊκή κατοικία. Μα αυτό, με αυτό το διαχωρισμό μας βάζουν. Δεν το ξέρω. Σήμερα διάβαζα παρεμπιπτόντως, γιατί όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Και λέω, ψάχνοντας και το γιατί, ρε διάολε, ένας ολόκληρος χώρος, μια ολόκληρη πολιτική παράταξη, έγινε ό,τι χειρότερο υπάρχει στην Ελλάδα, μετά βεβαίως τη φασιστική ακροδεξιά. Εννοείς της αριστεράς. Ναι, της αριστεράς. Και τελικά κοιτώντας το αρχείο μου, γιατί γράφω ένα βιβλίο σχετικό, το αρχείο μου πήγα πίσω στην περίοδο του Μαύρου 89 και στην απόφαση να καούν οι φάκελοι στη Χαλιβουργική. Τότε θυμάμαι... Οι φάκελοι της Χούντας. Όχι. Όλοι οι πολιτικοί φάκελοι που υπήρχαν στα κρατικά αρχεία, δηλαδή από την εποχή της μεταξικής διαδορίας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν φίλες. Όλοι. Λοιπόν, τότε πάρθηκε η απόφαση από τον ενιαίο συνασπισμό που υπήρχε τότε και ήταν η κυβέρνηση Τζανετάκη. Την απόφαση την εισηγήθηκε στο συνασπισμό ο πατήρ της ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ήταν και υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Θυμάμαι, όπως και έχω χαρτιά της εποχής εκείνης, τα χαρτιά δηλαδή που κυκλοφορούσαν μέσα στο κουκουέ, και τη μάχη που δώσανε κάποιοι, ιδιαίτεροι παλιοί, να μην καούν τα κρατικά αρχεία. Διότι πρώτον δεν γκέμε ποτέ αρχεία. Διότι είναι αντικείμενο της ιστορίας του κράτους σου, της ιστορίας του λαού σου. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένα. Δεύτερον, μέσα από εκεί, πέρα από τα γενικά ιστορικά συμπεράσματα και πολιτικά συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει ο κάποιος για ιστορικές περιόδους και μάλιστα σκοτεινές πολιτικές περιόδους, τις οποίες μόνο αυτά τα αρχεία μπορούν να φωτίσουν, δυστυχώς δεν μπορεί να φωτίσει με κάποιον άλλο τρόπο, έτσι, θα μαθαίναμε και πολλά άλλα για πρόσωπα και πράγματα. Αριστερά και δεξιά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και μου ξανάρχεται στο μυαλό και η εικόνα ορισμένων στελεχών της αριστεράς της εποχής εκείνης, συμπεριλαμβανομένου και το κουκουέ, την πρεμούρα τους να καούν. Η πρεμούρα τους να καούν. Αυτό το έγκλημα που είναι μοναδικό στον κόσμο, ειλικρινά δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος που έκαψε αρχεία. Τα δικά του αρχεία. Ακόμη και στην ναζιστική περίοδο. Ενώ ακόμη και την εποχή που ο ναζισμός κατέρευσε, βέβαια στο τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν μια σειρά αρχεία που αφορούσαν κυρίως την ιδιαίτερη δραστηριότητα μαζικής εξόντωσης και γενοκτονίας που έκαναν οι Ναζί, και κυρίως το πού πήγαν κάποια στελέχη τους, πώς δραπέτευσαν και πού πήγαν, τα κρατικά τους αρχεία παρέμειναν, υπάρχουν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα, τα αρχεία της ναζιστικής Γερμανίας, μόνο που δεν δημοσιεύονται, είναι, πώς να το πούμε, σιγά σιγά βγήκανε στο φως και δεν ξέρω και αν έχουν βγει όλα. Πάντως υπάρχουν. Μόνο η Ελλάδα κατέστρεψε. Για να μην μάθουμε ποιοι ήταν οι χαφιέδες, τι θέσεις είχαν στα κόμματα της αριστεράς αυτοί οι χαφιέδες, πώς στείλανε συντρόφους τους στα εκτελεστικά αποσπάσματα και σε εξορίες και στα ξερονήσια, και τι θέση είχαν στην αριστερά αυτοί οι παλιοί χαφιέδες σε εκείνη την αριστερά που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση Τζανετάκη και μετά έκανε το τρεις χειρότερο την οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα, η οποία βεβαίως και οι δύο κυβερνήσεις αποτέλεσαν κατάργηση του Συντάγματος. Μιλάμε για πραξικόπημα ολικής, δεν προβλεπόταν από το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση Τζανετάκη, ναι, γιατί ήταν δύο κόμματα, πήραν εντολή, φτιάξανε. Η οικουμενική δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται και δεν μπορεί να στηριχτεί στο γεγονός απλά και μόνο ότι τρία κόμματα της εποχής εκείνης συμφώνησαν να την κάνουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και μάλιστα με την προηγούσα συμφωνία ότι θα πάει μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και μετά θα διαλυθεί. Αυτά τα πράγματα είναι, από εκεί εφαρμόστηκε, πώς να το πούμε, ο μυθιδατισμός στον κόσμο ότι μπορεί και να καταληθεί το Σύνταγμα, όπως έλεγε ο κ. Προβόπουλος, για να σωθεί. Δεν έγινε επί Παπαδήμου σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, αυτό είναι. Η διαφορά είναι βεβαίως ότι εκεί είχαμε εμφανώς παρέμβαση των ξένων κέντρων, ενώ στην περίπτωση της Συμφωνίας των Τριών είχαμε αφανή παρέμβαση των ξένων κέντρων. Αλλά επειδή το ζήσα, σας δηλώνω με τα λόγου γνώσεως ότι αυτή η συμφωνία έγινε μετά
την συμφωνία Σουφλιά Γεννηματά Δραγασάκη, οι οποίοι είχαν αναλάβει για να φτιάξουν το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, το οποίο θα ενέκρινε η ΕΟΚ προκειμένου να δώσει τα λεφτά, την δόση του δανείου που είχαν ζητήσει επί κυβέρνησης Παπανδρέου, είχε ζητηθεί, αλλά τότε θα εκταμιευόταν η δεύτερη δόση, αν θυμάμαι καλά, δεύτερη ήταν η δόση, λοιπόν, και έλεγε η ΕΟΚ, ναι, να φτιαχτεί, αλλά να φτιάξετε ένα οικονομικό πρόγραμμα, να το εγκρίνω, να σας δώσω τα λεφτά για να κρατηθείτε στην εξουσία. Και έτσι συμφώνησαν οι τρεις τους να πάρουν τα λεφτά και φυσικά να τα μοιραστούν μεταξύ τους, γιατί δεν πήγανε στον Κορβανά ούτε για τον Έλληνα πολίτη ούτε πουθενά. Χορτάσαμε νοσοκομεία εκεί. Ναι, βεβαίως, έγιναν φοβερά σχολεία. Πράγματα. Ναι, δηλαδή. Και φυσικά ξεκίνησαν ιδιωτικοποιήσεις και προετοιμάστηκε και αλώθηκε το κράτος από το μητσοτακικό παρακράτος, μόνο και μόνο για να έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε σύμφωνη γνώμη και του Ανδρέα Παπανδρέου τότε, αλλά και, της ηγεσίας του συνασπισμού, για να ξεκινήσει η βιομηχανία καταστροφής, δηλαδή διάλυσης της χώρας και χρεοκοπίας της, γιατί στην πραγματικότητα η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη 91, από κάθε άποψη. Έτσι, όχι ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν ευθύνες, προς Θεού, αλλά η αντίστροφη μέτρηση. Τότε ξεκίνησαν οι φοροεπιδρομές μέχρι αηδίας, τότε ξεκίνησαν οι ιδιωτικοποιήσεις, τότε ξεκίνησαν. Θα θυμάται ο κόσμος, τέλος πάντων, όσοι ζούσαμε εκείνη την εποχή, τέλος πάντων, θα θυμόσαστε εκείνες τις περίφημες διαφημίσεις για τη φοροδιαφυγή, με το βαρκάρι να τραβάει, το κουπί και 4-5 να γελάνε οι φοροδιαφεύγοντες, ήταν αυτοί που γελάγανε, ας πούμε, και για αυτόν που τράβαγε το κουπί. Αυτό το πράγμα ήταν για την φοροδιαφυγή. Το αποτέλεσμα στα 3 χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι το 1% των Ελλήνων μείωσε τη μέση φορολογική του επιβάρυνση κατά 40%, ενώ το υπόλοιπο 99% αύξησε επίσης τόσο. Επιπλέον, για την πρώτη φορά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόστηκε η μόδα των offshore. Φυσικά, να το πούμε και αυτό, είχαν ανακαλυφθεί offshore πολύ νωρίτερα από τα κόμματα, τα ελληνικά κόμματα και της αριστεράς, αλλά και της κυβερνώσας παράταξης. Είναι άλλο η δεξιά offshore και άλλο η αριστερή όμως. Ναι. Υπήρχε η ιστορία με τη Λευκωσία, με την Κύπρο δηλαδή, αυτή είναι η ιστορία. Και επειδή ακριβώς και ήταν ένας λόγος, επειδή τους κρατούσαν με τα πιστάγκωνα, γι' αυτό κιόλας είναι ένας από τους λόγους, και γι' αυτό είμαι απόλυτα πεισμένος, και κάποτε θα έρθει η ώρα να τα πούμε ανοιχτά αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι ακόμη η ώρα, είναι ένας από τους λόγους που η ελληνική αριστερά, ενώ πρωτοστατούσε στον αγώνα για την ένωση με την Κύπρο, έχει νεκρούς η αριστερά για αυτήν την ιστορία, στις διαδηλώσεις στην Ελλάδα και κυρίως το ΚΚΕ, για να μην τρελνόμαστε πια αριστερά, το ΚΚΕ ήταν, εγκατέλειψε τη θέση αυτή και ουσιαστικά υιοθέτησε εμέσως πλη σαφώς τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που ήταν, αν θέλετε, το περίβλημα της διχοτόμησης, εισβολής και διχοτόμησης, κατοχής και διχοτόμησης της Κύπρου. Και ο λόγος ήταν ότι ξέρανε πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιες offshore εκεί, πώς ξεπλένονταν το χρήμα από τη Σοβιετική Ένωση, πού πήγαινε αυτό το χρήμα και όλα αυτά τα πράγματα. Και προκειμένου να μην βγουν στον αέρα αυτά, η ηγεσία έκανε τον ιστορικό συμβιβασμό της. Με ό,τι αυτό σήμαινε για μετέπειτα, ιδιαίτερα το 89 που θυμηθήκαμε, γιατί πολλά πράγματα δεν εξηγούνται. Δηλαδή όσο ηλίθιος και να είσαι, δηλαδή ανεγκέφαλος στο χειρισμό πολιτικών ζητημάτων, τέτοια πράγματα δεν θα έκανες στην περίοδο αυτή και δεν θα επέτρεπες ανθρώπους όπως ο Κουβέλης ή ο Κωνσταντόπουλος ή ο έτερος Καπαδόκης εκείνης της εποχής, δεν θυμάμαι το όνομά του, του συνασπισμού, να παρασύρουν μια ολόκληρη πολιτική παράταξη σε πολιτικές διώξεις αντιπάλων. Αυτό το πράγμα ήταν αδιανόητο, δεν έπρεπε να γίνει με κανένα τρόπο και φυσικά να εγκαταλείψουν πάγιες θέσεις δημοκρατικές που τέλος πάντων είχαν χαρακτηρίσει αυτόν τον χώρο. Όπως για παράδειγμα η απλή αναλογική. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την εποχή δύο φορές αρνήθηκε η αριστερά να υποστηρίξει το αίτημα της απλής αναλογικής, που το πρότεινε βέβαια για τη δική του σκοπιμότητα ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Για να μην βγει μόνο στο Μητσοτάκη. Ναι, για να μπορέσει να αποκοντράει, ξέροντας ότι έχανε από την εκλογική του βάση σημαντικά, αν βεβαίως και πολλώθηκε τότε η κοινωνία, αντί να σπάσουμε την πόλωση, την πολλώσαμε ακόμη περισσότερο σε εκείνη την εποχή. Και βεβαίως δεν πετύχες απολύτως τίποτα. Δυστυχώς μας ρίξανε στο καλά. Βεβαίως θα μου πεις γιατί το κάνανε αυτό. Όσο και να προσπαθώ να το εξηγήσω με την αδυναμία, με το χαμηλό επίπεδο της ηγεσίας, με την αδυναμία της να αντιληφθεί σε ποια κατάσταση βρίσκεται, δεν εξηγείται μόνο με αυτό. Δηλαδή είναι τόσο χοντρό, ιδιαίτερα όποιος ζούσε εκεί στα επιτελεία και ξέρανε και τις συζητήσεις και τις δημόσιες που γινόντουσαν τότε, ήξερες ότι υπήρχαν απόψεις καλομελετημένες, στοιχειοθετημένες, εναλλακτικές, που τέλος πάντων ακόμη και στον ανεγκέφαλο θα μπορούσαν να του κάνουν ντριγκιντάγκα. Δηλαδή να λένε μην πάμε εκεί, πάμε από εδώ που είναι πιο έτσι. Οπότε υπήρχαν εναλλακτικές που συζητιόντουσαν και μέσα στο κόμμα και μέσα στο συνασπισμό. Άρα το γιατί επιλέχθηκε αυτή η οδός δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με ιδεολογικό πολιτικού σκοπούς. Ναι, έτσι, ή θεωρητικούς. Εξηγείται με πολλούς άλλους και διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, έτσι μια μικρή παρέκβαση για τα ζητήματα αυτά. Το καλό, καλό είναι να τα θυμόμαστε. Νομίζω ότι τότε ο ελληνικός λαός... Για να καταλάβουμε γιατί βρίσκεται η αριστερά σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Ο ελληνικός λαός τότε πάταγε τις πεπονόφλουδες που του έριχναν. Σπροχνόταν ποιος θα την πρωτοπατήσει τότε την πεπονόφλουδα που του έριχναν. Αλλά νομίζω και αυτό είναι ένα από τα καλά των μνημονίων, ότι πλέον ο ελληνικός λαός δεν τσιμπάει πια σε τέτοια. Πρόσεξε όμως. Σωστό είναι αυτό. Αλλά βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το ελληνικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά είδε εκπροσωπήσεις κομμάτων που είχαν 0,58. Οι οικολόγοι εναλλακτικοί. Μία βουλευτίνα με 0,58 στις εκλογές. Η Διανά 0 τόσο. 0,70, δεν θυμάμαι, πάλι με έναν βουλευτή. Τότε υπήρχε και η περίπτωση του ανεξάρτητου βουλευτή της Θράκης που είχε εκλεγεί, ο οποίος βεβαίως ενσωματώθηκε στο κόμμα του Μητσοτάκη και τον στήριξε με 152 μαζί με τον Κατσίκη για να κάνει την ιστορία. Από τη Μάντρα κι αυτός. Ξέρει, έχει παράδοση Μάντρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως σε σχέση με το κοινοβούλιο που μάθαμε και γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90 και του 2000, το κοινοβούλιο εκείνο ήταν πολύ πιο δημοκρατικό. Παρά το γεγονός ήταν πολύ πιο πολλωμένο. Γιατί το να βγει κάποιος με 0,58 ψήφους στο εκλογικό σώμα, σε ένα εκλογικό σώμα που η αποχή ήταν 20%. Mm-hmm. Έτσι, ενώ τώρα έχει περάσει 45. Και θα πάει για 60. Ναι, δεν θα το επιτρέψουμε, αλλά λέμε. Αν τώρα είχαμε έστω αυτό το καθεστώς, τον εκλογικό νόμο που τον άλλαξε αμέσως η κυβέρνηση Μητσοτάκη με έναν άθλιο έκτρωμα στο οποίο αντιτάχθηκαν σχεδόν όλοι οι συνταγματολόγοι της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Αριστόβουλου Μάνεση που τότε ήταν στο νομικό συμβούλιο της Βουλής. Με έναν εξαιρετικό έγγραφο κείμενο εκείνη την ώρα, αλλά σιγά ο Μητσοτάκης τώρα, τέλος πάντων, τον εφαρμόσανε και είδαμε τα καλά μας σε όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, το που οδηγήθηκε. Αλλά να δει κάποιος το δικό του κόμμα που υποστηρίζει και που τέλος πάντων είναι πάρα πολύ μικρό, 0,58, και να έχει βουλευτεί μέσα και μάλιστα με τη δυνατότητα που είχε αυτός ο βουλευτής, γιατί η εκπρόσωπος των οικολόγων εναλλακτικών, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς τα ιδεολογήματα και οι ιστορίες δεν ευνόησαν να παίξει ένα ρόλο, έπαιζε ρόλο. Γιατί ήταν τόσο πολλωμένα τα πράγματα ότι ακόμη και ένας βουλευτής μπορούσε να λειτουργήσει εκτονοτικά, να το πούμε έτσι, για το πολιτικό σύστημα υπέρ του λαού εκείνη την εποχή. Και αυτό υποδηλώνει πόσο καλή διέξοδος, πώς να το πούμε, πόσο απελευθερωτική η διέξοδος ήταν, η απόλυτη απλή αναλογική, η άδολη όπως το λέγανε, ή η πραγματική απλή αναλογική, και πόσο εγκληματικό ήταν το γεγονός ότι το ενιαίο συνασπισμός αρνήθηκε να την υποστηρίξει. Ενώ αν την υποστήριζε, θα είχε επιβληθεί. Αλλά γιατί δεν ήθελε? Γιατί πολύ απλά δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να υπάρξουν, πώς να το πούμε, κομμάτια από τα αριστερά του που θα διεκδικούσαν εκπροσώπηση της αριστεράς εκείνη την εποχή που διαλυόταν ουσιαστικά η αριστερά, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των παλιών αγωνιστών φεύγανε, πάνω από το μισό. Απογοητεύτηκαν από αυτό. Ναι, με την συμφωνία Μητσοτάκη-Χαρίλαου. Και βέβαια το άλλο μισό με την Οικουμενική.
Λοιπόν, χώρια τη διάσπαση που είχε γίνει τότε που μετέπειτα έγινε ΝΑΡ με τον Κώστα τον Κάπο και τον Γράψα στην Νεολαία. Δεν ήθελαν με τίποτα και αυτή η σκοπιμότητα οδήγησε στο να βάλουν πλάτη, στο να έρθει ο Μητσοτάκης στα πράγματα και να φέρει μια ενισχυμένη αναλογική άθλια με τις 50 έδρες αυτό κτλ. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Γιατί άλλωστε, για να καταλάβουμε κιόλας, το γιατί μια πολιτική παράταξη που εκ των πραγμάτων, εκ την ιστορία της, ταυτίστηκε με τον πατριωτισμό του Έλληνα, εκεί τα χάσε όλα. Τα χάσε όλα. Ακριβώς αυτή την περίοδο, 89-91, η αριστερά έχασε κάθε σχέση που είχε με το λαό. Αποσπάστηκε, έπεσε καπάκι και η διάλυση του υπαρκτού σοσιαλισμού, αυτό το χαστούκι που έφαγε, εντάξει, όλος ο χώρος, έτσι, ή τουλάχιστον αυτός που έτρεφε αυταπάτες και λακύρωφκα απέναντι σε αυτό το πράγμα, απελευθερώθηκε εκείνο το δυναμικό που στην πραγματικότητα ήταν εξαρτώμενο με χιλιάδες τρόπους υπόγειους με τον παλιό υπαρκτό σοσιαλισμό και ακολούθησε τη δική του πολιτική. Δεν είχε λόγο να παραμένει στην αριστερά μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τους χαρήκαμε μετά υπό την προστασία του Κόκαλη, υπό την προστασία του Βαρδινογιάννη ή οτιδήποτε, όλους αυτούς τους τύπους. Λοιπόν, και είδαμε πώς εξελισσόταν. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία δυνατότητα ανάταξη αυτού του χώρου, διότι πολύ απλά δεν υπήρχαν δυνάμεις κοινωνικές και πολιτικές οι οποίες να μπορούν να βάλουν, να θέσουν δηλαδή το θέμα εκ του μηδενός και με κριτήριο τις ανάγκες του λαού μας, τις ανάγκες της χώρας και όχι τις ανάγκες των ιδεολογημάτων ή της όποιας θεωρίας ή ιδεολογίας υπήρχε στο μυαλό μας. Και αυτό είναι το τραγικό. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα τη μεγαλύτερη ταπείνωση που δέχεται ένας ολόκληρος χώρος. Ιστορικός χώρος, έτσι. Νομίζω ότι αυτή η ταπείνωση άρχισε με τη φράση το 1992 που ακούστηκε στη Βουλή από αριστερό: «Ψηφίζουμε το Μάστριχτ, σύντροφοι, γιατί είμαστε αριστεροί». Ναι. Τι άλλο περιμένεις? Ναι, ήταν έτσι αλλιώς. Πάμε σε μια, έτσι, μετά από αυτή την αναδρομή που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να καταλάβουμε το που, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και γιατί σήμερα ουσιαστικά στο επίσημο πολιτικό σύστημα μέσα στη Βουλή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ας υπήρχε ένας βουλευτής, ναι, όπως τότε, ένας βουλευτής σήμερα. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι. Αν είχαμε εκείνο το εκλογικό σύστημα, εμείς σήμερα θα ήμασταν στη Βουλή με τρεις βουλευτές. Και αν ήμασταν με τρεις βουλευτές εκεί μέσα, θα τους είχαμε τεινάξει στον αέρα. Αλλά δεν θέλουν με τίποτα. Γι' αυτό κιόλας κανένα από τα κόμματα, ακόμη και το ΚΚΕ, δεν θέτει ζήτημα εκλογικού νόμου ή με την έννοια της απλής αναλογικής. Όλοι τους έχουν αποδεχτεί τον κόφτη του 3%. Βολεύονται. Έτσι. Λοιπόν, δήθεν για να αποκρούσουν την πιθανότητα να εκλεγεί ξανά ανεξάρτητος βουλευτής από τη Θράκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Αυτές, φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης ο Αριδάς. Συζητάμε για την επικαιρότητα. Να πιάσουμε ένα θέμα ευχάριστο. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα στεναχωρήθηκε ο κόσμος. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι ξεκινάει η φορολοταρία. Φτυχώς, μας δώσανε στο λότο δηλαδή. Παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες μας από μέσα, θα κληρωθεί ένα σερβίτσιο, ένα αρνί και μια τοστιχέρα. Σοβαρά. Τρεχάτε γρήγορα, ναι, πάρτε μαστίχες να γεμίσετε αποδείξεις. Λοιπόν, θα είναι 1 εκατομμύριο τώρα η κλήρωση. Αλλά το φοβερό είναι ότι διαδίδουν πως θα έχουμε jackpot για τα Χριστούγεννα. Και όμως δεν είναι αστεία, θα έχουμε 9 εκατομμύρια κλήρωση. Λοιπόν, το επόμενο, ξέρεις, θα jackpot από εδώ και μπρος, που θα είναι 2 φορές το χρόνο, ανεξάμεινο δηλαδή, ανάλογα, ας πούμε, για να μπορέσουν να έχουν και κίνητρα, ας πούμε, να αποδίδει και το ΦΠΑ, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην απόδοση ΦΠΑ, εκτός όλων των άλλων. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα έχουν το jackpot και σκέφτονται σοβαρά να δίνουν το δικαίωμα να χαστοκίζουν τον Υπουργό Οικονομικών οι φορολογούμενοι. Λοιπόν, όπως παλιά λέγανε, ας πούμε, ξέρεις, θα βάλουμε στην κλήρωση, ας πούμε, και θα φιλήσεις την τάδε ή τον τάδε, έτσι. Τώρα θα μπαίνεις στην κλήρωση και θα πας να ρίξεις χαστούκια στους υπουργούς, να δεις τι πρόκειται να γίνει. Έχει γίνει, λαϊκό προσκύνημα θα γίνει. Μόνο για πλάκα είναι αυτά, δυστυχώς δεν είναι για τίποτα άλλο. Αφού μας κοροϊδεύουν, έχουν χιούμορ. Έχουν χιούμορ, οπωσδήποτε. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι τα δώρα θα τα μοιράζει η ΑΔΕ, η οποία
ως γνωστόν δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Από αυτή έχει τώρα τα λεφτά. Αυτή μας παίρνει τους φόρους πλέον, τους πηγαίνει στη μεγάλη πηγάδα του χρέους του λεγόμενου και θα μας δίνει δώρα. Ναι, ναι, θα μας δίνει με δώρα. Κλήρωση. Ναι. Άμα το σκεφτείς, αυτό είναι να τρελαίνεσαι. Κοίταξε να σου κάτι. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Έτσι σκέφτονται πάντα οι επικειοκράτες. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα που το ζήσα στην Αγγλία σε μια επίσκεψη. Επαγγελματικούς λόγους, δεν έχει σημασία για ποιους λόγους, αλλά είναι πραγματικό το γεγονός. Υπήρχε λοιπόν τότε, είχε ιδιωτικοποιηθεί από την κυβέρνηση των εργατικών του Μπλερ. Είχε ιδιωτικοποιηθεί όλη η υποδομή υγειονομικής προστασίας, ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που φρόντιζαν τον καθαρισμό του ποταμού του Τάμεση, αλλά και των αγωγών κτλ. Το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά για την Βρετανία. Υποφέρει πολύ από έτσι, λόγω πανούκλας παλιά. Λοιπόν, και επειδή όποιος διαβάσει ιστορία έτσι, και το σωτήριο έτος εκείνη την εποχή, είναι ακριβώς το θέμα του, το, πώς το λένε, ο αρουραίος του Τάμεση ήταν φόβος και τρόμος ακόμη και την εποχή του πρώτου και του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ειδικά του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που αναγκάζονταν πολλοί Εγγλέζοι, ο πληθυσμός, να κατεβαίνει κάτω στον υπόγειο για να φυλάσσεται από τους βομβαρδισμούς στην εποχή δηλαδή της Μάχης Αγγλίας. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με τους αρουραίους, λόγω του ότι οι αρουραίοι ανέβαιναν από το ποτάμι και βεβαίως υπήρχαν, εκτός από τη μάχη δηλαδή με τα γερμανικά Στούκας και βομβαρδιστικά, είχαν και τη μάχη του αρουραίου. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο ήταν εκείνη, λοιπόν, την εποχή είχαν ιδιωτικοποιηθεί και οι ιδιώτες δεν ενδιαφέρονταν να κάνουν επενδύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν ή να διατηρήσουν το επίπεδο υγιεινής στο επίπεδο που υπήρχαν με τις δημόσιες υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές του Τάμεση να πλημμυρίσουν κυριολεκτικά από αρουραίους. Τύχαινε εκείνη την εποχή να είχα προσκληθεί από την κόρη του Άγγελου Βλάχου, μια θαυμάσια κυρία, στο Λονδίνο, να συζητήσουμε κάτι επαγγελμα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και με πήγε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν θαυμάσιο, με αυτά τα εγγλέζικα σπίτια τα παλιά, τα πολύ ωραία, που είχαν ένα πάτιο μπροστά. Ξέρεις, αυτό το τζαμένιο, ας πούμε, που κάνανε, που βεβαίως οι Εγγλές τα κλείνουνε, γιατί εντάξει, εκεί πέρα δεν έχουν τη λιακάδα που έχουμε εμείς, για να μπορούν να κάθονται, ξέρεις, και να είναι στην ουσία σαν να είναι στην αυλή τους. Αυτό λοιπόν ήταν φτιαγμένο ξύλινο. Και μου δείχνε τις τρύπες που είχαν δημιουργήσει οι αρουραίοι. Το είχαν κυριολεκτικά διαλύσει το σπίτι. Οι αρουραίοι του Τάμεση. Ένα σπίτι παμπάλαιο, δεν ξέρω από πότε, πάντως ήταν πάρα πολύ παλιό. Λοιπόν, και είχε σωθεί και κινδύνευε να καταρρεύσει από τους αρουραίους. Λοιπόν, μάλιστα σε μια περιοχή συγκεκριμένη, άμα το γκουγκλάρουμε θα το βρούμε αυτό το πράγμα, το περιστατικό, γιατί είχε απασχολήσει πάρα πολύ το βρετανικό τύπο, σε μια κομιτεία, να το πούμε, βόρεια του Λονδίνου στον Τάμεση, είχε μετονομαστεί σε Ράτβιλ, τη λέγανε οι Εγγλέζοι. Ποντικό πολύ. Από τους αρουραίους, γινόντουσαν επιδρομές από τους αρουραίους. Λοιπόν, και αρχίσαν οι άνθρωποι, κάποιοι να φεύγουν και άλλοι να διαδηλώνουν. Δηλαδή, εντάξει, ήταν και 130.000 κάτοικοι, δεν ήταν αστεία. Okay. Αρχίζαν να διαδηλώνουν και λέγανε τι πράγματα είναι αυτά και τι πράγματα είναι αυτά. Αφήστε που ανεβαίνανε και, και οι τιμές στα λεγόμενα τέλη των Δήμων, περίπου σαν τα τέλη των Δήμων εμάς. Έτσι πληρώνανε οι Βρετανοί τους ιδιώτες που είχαν αναλάβει την καθαριότητα. Λοιπόν, άρχισαν λοιπόν οι διαδηλώσεις και για να παρενέβει η κυβέρνηση Μπλερ. Και τους είπε, εντάξει, κοινωνική ευαισθησία, πώς το λένε, εταιρική, πώς να το πούμε, μπουλκουμέ. Και τέλος πάντων, και βεβαίως για να δείξει την κοινωνική της ευαισθησία, η εταιρεία που είχε αναλάβει την καθαριότητα στην περιοχή και είχε γεμίσει αρουραίους τα πάντα, άρχισε να μοιράζει δωρεάν φάκες. Όχι, δεν είναι αστεία, έτσι ακριβώς ήταν. Είχαν δωρεάν φάκες και μάλιστα είχα δει και το flyer το οποίο το μοιράζανε, που διαφήμιζαν, ας πούμε, τι ωραίες φάκες μοιράζουν. Αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, πώς το λένε, αυτό το χιούμορ έχουν και σήμερα. Λοιπόν, μας σκοτώνουν και δίνουν κοινωνικό μέρισμα, μας δώσουν τη λοταρία. Μια και είπες το κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα, Βασίλης ο Βάσος, από το Αγρίνιο είμαι. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεστε. Είμαστε έξω από το δικαστήριο για πληστηριασμούς.
Ναι. Δεν βλέπουμε τίποτα αστυνομίες και τέτοια ακόμα, αλλά πιθανόν θα έρθουν. Έχω να πω δύο πραγματάκια για το μέρισμα που μας έχουν τρελάνει, γιατί δεν τους αντέχω άλλο. Έχει ανοίξει από τον ΟΑΕΛ ένα πρόγραμμα από τον Απρίλιο, το οποίο είναι απλήρωτο ακόμα. Και πριν μια εβδομάδα ανοίξανε άλλο καινούριο. Λοιπόν, να πάψουν το παραμύθι με το μέρισμα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί. Εντάξει, μέχρι να πεθάνεις, θα έχεις χρόνο να πάρεις το μέρισμα. Λαμβάνει. 8 μήνες απλήρωτο. 8 μήνες. Εντάξει, λέμε. Φίλε μου, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Και πάνε και κάνουν αναίρεση πλέον οι εργοδότες. Γιατί ξέρουν πότε να τα πάρουν. Λογικό είναι. Άσε που και να τα πάρουν. Ότι θα τους τα δεσμεύσει η εφορία. Πριν μια εβδομάδα. Καινούριο. Να μην σκέψω αυτοί πότε θα πληρωθούν. Του Αγίου ποτέ. Ακριβώς. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Δεν μου λες στο ειρηνοδικείο εκεί βίλες βγάζουν στον πληστηριασμό. Ναι, δύο βίλες μεγάλες. Τα γρήγορα γέμισε βίλες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Διάβαζα ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναμένεται να εγκριθούν περίπου 1.280.000 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Αν βάλουμε μαζί μέσα και αυτές οι οποίες δεν θα εγκριθούν, τότε μπορούμε πια να μιλάμε ότι σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού είναι σε μια κατάσταση όπου ζητάει κοινωνικό μέρισμα. Κοίταξε, οι ίδιοι λένε ότι είναι το 45% των οικοκυριών, δηλαδή περίπου ένα στα δύο. Ζητάει κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Αυτό είναι. Μας σκοτώνουν και μετά έρχονται και μας χαϊδεύουν με κοινωνικό μέρισμα. Φυσικά, αν το πάρουν. Αν, που, από άστο, ό,τι άστο. Φαίνεται. Ναι, γιατί άλλο πράγμα σου υπόσχομαι και άλλο να το εισπράξει. Εκτός και αν έχουμε τίποτα εκλογές κοντά, οπότε. Α, ναι, ενδεχομένως ναι. Αλλά και όχι εύκολα, διότι αν θυμηθείτε μάλλον το 2016 το κοινωνικό μέρισμα το πήρανε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τελείως τυχαία. Τελείως τυχαία. Κατά λάθος ήταν αυτό. Έτσι. Μοιράζανε, ας πούμε, σε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το κοινωνικό μέρισμα που θα έπρεπε να πάει σε αναξιοπαθούντες. Δηλαδή σε ανθρώπους δηλαδή, που είναι λίγο πριν την πλήρη. Τι να πεις, ας πούμε, εξαθλίωση. Γιατί γι' αυτό με τέτοια κριτήρια έχουν βάλει. Και όχι μόνο το κριτήριο που είναι το αυτονόητο, όποιος είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Πολύ απλά. Είναι, πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος πεινάει, δυστυχεί, πεθαίνει, τα γνωρίζει όλα αυτά ο ίδιος καλύτερα και από εμάς, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Είναι δυνατόν να αντέχει ότι θα του κάνουν φόρο λοταρία, το οποίο είναι στην κυριολεξία δούλεμα, ψηλό γαζί. Είναι δυνατόν να αντέχει ότι θα του δίνουν κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή μια ελεημοσύνη. Είναι δυνατόν. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πια δεν το αντέχει. Όχι, βέβαια. Δεν τα σηκώνει όλα αυτά, όχι, δεν τσιμπάει. Όχι, και μάλιστα από τις συζητήσεις που έχουμε και με κόσμο, ας πούμε, ευρύτερα και στο έξω, μάλιστα τον προσβάλλει κιόλας. Νιώθει και αυτήν την ιδιαίτερη, ας πούμε, προσβολή. Ρε κερατά, τι μου κάνεις, ας πούμε. Άσε που δεν του λύνει το πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε κιόλας εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος. Μας έχει στείλει ένα email, να το διαβάσουμε. Καλησπέρα στην παρέα. Θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω απόσπασμα από πάνελ κάποιου στελέχους του ΕΠΑΜ στη γνωστή και μόνη, αν δεν κάνω λάθος, τηλεοπτική εκπομπή, όπου υπήρχε τσακωμός και μεγάλη ένταση αλληλοκατηγορίες και τα σχετικά, αν μπορείτε όσοι συμμετέχετε, όσο γίνεται βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι με αυτούς τους τύπους δεν είναι εύκολο αυτό, αποφεύγετε να τσακώνεστε, τις αλληλοκατηγορίες και όλα τα συνεφή. Ο λόγος είναι αυτό που επιστημονικά λέμε στην ψυχολογία αναπαραγωγή συναισθηματικών μοτίβων. Τη στιγμή που συμμετέχετε στην κόντρα και συμπαρασύρεστε και εσείς προκαλείτε την αναπαραγωγή των ίδιων συναισθηματικών μοτίβων στους τηλεθεατές, ανάλογοι με αυτοί που βιώνουν από τους εκπροσώπους των υπολείπων κομμάτων. Και αυτό επιδρά αρνητικά στην επικοινωνία με τον κόσμο. Μιλάτε με επιχειρήματα, αλλά μη συμπαρασύρεστε σε αυτό το μονοπάτι όσο γίνεται, όσο και αν προσπαθούν να σας εγκλωβίσουν. Ο φίλος ο Γιώργος έχει δίκιο, απόλυτο έχει. Δίκιο. Το έχω ζήσει και εγώ, πώς να το πω, και είναι και η τακτική που πάντα ακολούθησα στην τηλεόραση. Δεν επέτρεψα ποτέ να με συμπαρασύρουν, ας πούμε, σε αυτού του τύπου. Είναι, να το πούμε του Γιώργου, το φίλο του Γιώργου, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει, ότι είναι στημένο, ότι ακριβώς έτσι τους έχουν μάθει να το κάνουν, γιατί ακριβώς τι άλλο να πούνε. Δηλαδή, εκτός από το να είναι εριστικότατοι και να κάνουν φασαρία, τι άλλο έχουν να πούνε. Δηλαδή, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, τι να σου πούνε.
απέναντι στο λόγο μας τίποτα. Μόνο προσωπικές προσβολές. Με καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, λέει αυτό. Βεβαίως, λόγω έλλειψης εμπειρίας, μέλη του, στελέχη του ΕΠΑΜ που εμφανίζονται, που δεν έχουν την εμπειρία της τηλεόρασης. Δεν είμαστε πολιτικοί. Δεν έχουν εμπειρία, παρασύρονται. Είναι δηλαδή και το θέμα του θυμικού. Όταν σε βλέπεις, ας πούμε, και το βράδυ, γιατί, και σε βρίζει. Γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση, είναι και αυτό που βλέπουμε που γίνεται off the record. Και εκεί είναι ακόμη χειρότερη. Με ομικρογιώτα. Αυτή δηλαδή είναι πολύ πιο προκλητική, μόνο και μόνο για να σε βγάζουν εκτός εαυτού. Βέβαια, αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα είναι να νιώθεις τέτοια απέχθεια για αυτούς που να μην σε ενδιαφέρει τίποτα. Να μην σε ενδιαφέρει το παραμικρό για αυτούς. Να τους έχεις, να τους θεωρείς ίδιο με τη λάσπη που πατάς. Με αυτή την έννοια, δεν έχεις λόγο να μπλέξεις σε διαπληκτισμό με τη λάσπη. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι όταν είσαι στην τηλεόραση είναι αυτός που βλέπει εκείνη την ώρα. Εσύ επικοινωνείς με αυτόν και όχι βεβαίως με το πάνελ, το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Αυτό που ενδιαφέρεται είναι να φτιάξει μία σούπα, την οποία σούπα να την απεχθάνεται ο τηλεθεατής, γιατί ξέρουν ότι θα οδηγηθεί να επιλέξει κάτι. Ό,τι και να οδηγηθεί να επιλέξει, αυτό είναι υπέρ τους. Οπότε δεν τον νοιάζει. Δεν τους νοιάζει να βγει κάτι, να καταλάβει ο άλλος. Άλλωστε τι να πούνε. Είπαμε, ξεκινώντας την εκπομπή, την περίφημη ατάκα του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα έχει από εδώ και μπρος η Νέα Δημοκρατία, θα έχει προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά. Δηλαδή, τι να του πεις, ας πούμε, τώρα. Τι να του πεις, ρώτησες, τι να του πεις. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα που λέμε μερικές φορές, διαφωνώ τόσο πολύ που μένω σιωπηλός. Δηλαδή, τι να πεις σε τέτοιες παραπάνω. Δηλαδή, σε υπερβαίνει. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη πέραση. Εγώ αυτό έχω δει. Το να τους κοιτάς απαξιωτικά. Μίλα, λέγει ό,τι θες, χτυπήσου και να τους κοιτάς όπως κοιτάνε και οι τηλεθεατές. Τους κοιτάνε οι τηλεθεατές εκείνη την ώρα στη τηλεόραση. Και να απαξιώνεις τελείως και να απαντάς αυτά που ξέρεις ότι θέλουν να ακούσουν οι τηλεθεατές, ή αν θέλεις. Γιατί και εσύ σαν τηλεθεατής, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχεις σαν απλός πολίτης, ότι ξέρεις, το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα με το κουτάκι εκεί και να ξέρεις και να λες γαμώτο μου να μην είμαι εκεί πέρα να... Λοιπόν, και να λες και με αυτόν τον τρόπο να σκέφτεσαι τι θέλει να ακούσει και ποιο είναι το πρόβλημά του. Άρα εκεί μιλάω εγώ, δεν με νοιάζει τώρα τι λένε εκεί πέρα. Και ας τυπιέται ο άλλος να λέει τον είσαι και, και ιστορίες και αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν λες. Δεν ασχολείσαι. Είναι χειρότεροι από ερπετά. Τι μας φταίνει τα ερπετά τώρα, θα μας πεις. Όχι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Μπορούν να διαλύσουν κάθε συζήτηση γιατί έχουν πίσω την αποχή. Σου λέει και να μην ψηφίσει εμένα, να μην ψηφίσει τον άλλον, θα πάει στην αποχή. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην πάει ο κόσμος στο ΕΠΑΜ. Βεβαίως, αυτό το ζήτημα. Ή να επιλέξει τέλος πάντων πολιτικές τέτοιες ώστε να, πώς το λένε, να ανατραπούν οι σημερινοί σχετισμοί. Τους βολεύουν αυτοί οι σχετισμοί. Και όσο λιγότεροι εμπλέκονται στην πολιτική διαδικασία, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα για αυτούς. Τόσο καλύτερα. Δεν είδατε τώρα. Δηλαδή είναι προκλητικό. Ας πούμε, μου ζήτησε ένας δημοσιογράφος σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό να σχολιάσω την τελευταία, πώς να το πούμε, σφιγομέτρηση που έγινε, που έδειχνε την κεντροαριστερά του κύριου Θοδωράκη και της Πρώτο Φόφης. Κόμμα με 158% έμαθα. Όχι, 8% του έδειχνε. Δηλαδή, και του είπα αυτό το πράγμα, του λέω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πέστε μου, κύριε Τάδε, ας πούμε, ο δημοσιογράφος, πέστε μου εσείς στη γειτονιά σας, ξέρετε κανένα να ψηφίζει κεντροαριστερά? Έμεινε ο δημοσιογράφος. Γιατί εγώ στη γειτονιά μου και σε όποια γειτονιά έχω κυκλοφορήσει, δεν έχω πέσει σε κανέναν τέτοιον. Όπως δεν έχω δει ακόμα ένα που να ψήφιζε ποτάμι. Ακόμα δεν έχω δει. Εντάξει. Όχι, στην αρχή τους είχαμε δει. Ναι. Είχαμε δει, ας πούμε, κάποιους βαρεμένους τύπους, ας πούμε, που θεωρούσαν ότι θα τους πάρει το ποτάμι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά όπως και με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Λοιπόν, όταν έχει 8% κάποιος, πέφτει σε πάνω στους ψηφοφόρους του. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα που εμείς αντιλαμβανόμαστε από την κοινωνία, όχι 8, το 3 δεν ξέρω αν πιάνουν. Λοιπόν,
Και βεβαίως έχει στηθεί όλο το τέτοιο και η συγκεκριμένη σφιγμομέτρηση, αν και του Πανεπιστημίου, ξέρετε. Τα μεγαλύτερα ψέματα τα λένε του Πανεπιστημίου, οι σφιγμομετρήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα έχει ψηλιαστεί ο πολίτης. Οπότε όταν βλέπει MRB, ιστορίες, άλλες εταιρείες, λέει εντάξει, καληνύχτα, αντίο σας. Ενώ του Πανεπιστημίου είναι αντικειμενική. Κολοκύθια. Είναι χειρότερη αυτή. Λοιπόν. Και οπότε τι γίνεται? Στο πλασάρουν μόνο και μόνο γιατί πρέπει να στηθεί, πώς να το πούμε, ένα τρίτο ό,τι ήταν η αριστερά το 89 ανάμεσα στο δικοματισμό, η τσόντα που λέμε, ώστε να μπορεί να στηρίξει τα δύο κόμματα σε περίπτωση πολιτικής διάλυσης, και αυτό το ρόλο τον έπαιξε ο συνασπισμός εκείνη την εποχή, η αριστερά δηλαδή. Έτσι θέλουν πάση θυσία να έχουν τώρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, στο νέο δικοματισμό δηλαδή, να έχουν μια τσόντα η οποία να μπορεί να κολλάει πότε με τον ένα, πότε με τον άλλον, για να μπορεί να κυβερνάνε και να αλλάσσονται στην κυβέρνηση. Γι' αυτό έχουν λυσάξει σώνει και καλά ότι αυτό το πράγμα ενδιαφέρει τους πολίτες. Γι' αυτό ασχολήθηκε η κρατική τηλεόραση με όλα αυτά τα debate και τις ιδέες. Γι' αυτό εξαγοράστηκαν ολόκληρα κανάλια και δημοσιογράφοι από την περιφέρεια, μόνο και μόνο για να παίξουν το ρόλο του δήθεν σοβαρού ζητήματος. Ιδιαίτερα στην Κρήτη, γιατί βεβαίως εκεί στην Κρήτη το βαθύ του βαθέως, ο βαθύ Πασόκ. Πιο βαθύ δεν πάει. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία του. Υπάρχει και ένα θετικό, μαθαίνουμε ότι ακόμα τα επίσημα βαφτίσια δεν έχουν γίνει. Αλλά το όνομα είναι κίνημα αλλαγής. Έχουμε χορτάσει τόση αλλαγή από αυτούς τους κυρίους. Παιδιά, σας παρακαλούμε, όχι άλλη αλλαγή. Και όλα κινήματα. Δεν τις σηκώνουμε. Κίνημα. Κάτω από τον κόσμο, από τη βάση. Η ουσία είναι ότι όλο το Πασόκ, το παλιό γνωστό βαθύτατο Πασόκ, ξαναμαζεύεται, ενώνεται για νέες σελίδες δόξας και ευημερίας του ελληνικού λαού. Παναγιά μου, βόηθα. Αλλά επιμένω. Ζήτω. Ο ελληνικός λαός όμως πλέον, κύριοι, δεν τσιμπάει. Δεν τσιμπάει, ψάχνει κάτι το καινούριο. Τελεία. Λοιπόν, να πούμε εδώ μερικά έτσι όσα προλαβαίνουμε από τα μηνύματα που μας έχουν στείλει. Από το πρωί ο Sky μας λέει, η φίλη Βάσο, είχε αφιέρωμα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ο εναπομείνας του τρομερού διδήμου με έναν συμβολιογράφο που έλεγαν για τα κακά κινήματα που εμποδίζουν τους πλειοδότες και για τις καλές τράπεζες, που χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε οικονομία. Ναι. Λοιπόν, και ότι. Ναι, λογικό. Ξέρεις, είναι όπως ο Αλκαπόνε. Λοιπόν, χωρίς τον Αλκαπόνε θα υπήρχε αστυνομία. Έτσι. Και ένομη τάξη. Και ότι όλοι αυτοί απλά τη δουλειά τους κάνουν. Οι συμβολιογράφοι έχουν. Δηλαδή, οι συμβολιογράφοι έχουν προηγηθεί τόσοι μηχανισμοί. Στις ειδήσεις του Sky στις 2 η ώρα. Είχαν αφιέρωμα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και στις συλλογικότητες που διαμαρτύρονται μαζί τους η ΛΑΕ και θα ενωθεί με το Δεν Πληρώνω στη Λουκάρεως. Εν τω μεταξύ, οι εικόνες έδειχναν και το πανό του ΕΠΑΜ και τα δύο μέλη που τα κατορούσαν με τις κόκκαρδες τους. Voldemort το ΕΠΑΜ. Χωρίς όνομα. Δεν το λέμε. Λοιπόν, ναι. Ξέρεις ποιος. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι αυτονόητο, διότι πώς να το κάνουμε. Διάβαζα ότι οι ελληνικές τράπεζες έστειλαν στην ΕΚΤΟΥ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εν υπογράφος και εγγράφος την υπόσχεσή τους ότι μέσα στο 2018 τουλάχιστον 10.000 σπίτια θα φύγουν με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τουλάχιστον. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. 10.000 οικογένειες στον δρόμο με ένα mail. Καταρχάς, μετά το 2018 θα ξεκινήσει το ξεπούλημα της εδαφικής επικράτειας της χώρας. Διότι πολύ απλά δεν θα έχουμε τίποτα άλλο να πουλήσουμε. Δηλαδή το 18 λίγοι πουλάμε και το τελευταίο ασημικό του σπιτιού. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με ιδιωτική, με δημόσια περιουσία, είτε ακίνητη είτε κινητή, ξεπουλιέται μέσα στο 18. Ήδη βλέπετε, έχουν μπει μπροστά τα λιτορυχεία. Ποια χώρα στον κόσμο πουλάει ενεργειακά αποθέματα? Εδώ ξαναλειτουργήσαν ανθρακοφόρες περιοχές στη Γερμανία που τις είχαν κλείσει εδώ και δεκαετίες και τις ξαναλειτουργήσαν με κρατικές εταιρείες για κάποιο περίεργο λόγο, έτσι, για τον αυτονόητο λόγο, τότε εκεί πέρα είναι επενδύσεις τέτοιου μεγέθους που δεν μπορεί να σηκώσει κανένας ιδιώτης. Λοιπόν, εδώ τα πουλάμε. Βέβαια γιατί? Για να γίνουμε εξαρτώμενοι και σε ενεργειακό επίπεδο και να φτάσουμε στο επίπεδο της Ελλάδας
του Μεσοπολέμου. Γιατί αυτό θα είμαστε. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Με, όλα τα, με όλη την καταστροφή που είχε υποστεί μετά την Μικρασιατική. Μοιράζει τρόφιμα και ρεύμα. Είναι απίστευτο. Πάντως ο κύριος Σταθάκης υποσχέθηκε στον τόπιο πληθυσμό ότι θα υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Βεβαίως. Ακούγεται ότι θα έχουν χαμηλότερο ρεύμα, 30% χαμηλότερο ρεύμα, θα φτιάξουν εργοστάσιο αξιοποίησης κάποιων άλλων πραγμάτων, θα βρείτε δουλειά. Είναι καλά που θα έρθουν οι ιδιώτες, μην στεναχωριέστε. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως, όποιος έχει επισκεφτεί, και εγώ προτείνω να επισκεφτείτε πριν ιδιωτικοποιηθούν τα λίγνη τοριχεία, να σας εξηγήσουν εκεί αυτοί που δουλεύουν μέσα. Και το γιατί κρατιόνται ότι όπως κρατιόνται τα λιγνητορυχεία οφείλονται στο υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό που υπάρχει, εάν και έχουν μπει οι εργολάβοι μέσα και έχουν αρχίσει ήδη τις ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα με την έννοια της απασχόλησης, την απασχόληση. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει ακόμη ένα πολύ ισχυρό εργατικό δυναμικό εκεί, το οποίο είναι πολύ ψηλά εξειδικευμένο και αφοσιωμένο στη δουλειά του. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Όταν ο άλλος είναι αφοσιωμένος στη δουλειά, πολύ δύσκολα καταστρέφεται μια περιουσία, η οποία βεβαίως η περιουσία είναι του ελληνικού λαού, δεν είναι κανενός κυβερνήτη ή ντόπιου ή ξένα. Λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε τα λιγνητορυχεία ακόμη. Και αν δεν τα είχαμε πέρυσι το χειμώνα, θα λέγαμε το ρεύμα, πώς το λένε, το νερό, ρευματάκι. Λοιπόν, έτσι. Και τώρα πάνε και τα δίνουν. Εγώ προσωπικά αμφιβάλλω αν θα λειτουργήσουν τα λιγνητορυχεία, γιατί είναι τέτοιου κόστους. Να παράδειγμα, ας πούμε, στο νοτίου πεδίου το λιγνητορυχείο που επισκεφτήκαμε στην Πτολεμαϊδα, που είναι το μεγαλύτερο λιγνητορυχείο, υπάρχουν μηχανήματα, να το πούμε έτσι, που σκαπτικά τα οποία μαζεύουν στα πρανή το λιγνίτι, τα οποία είναι εγκατελειμμένα. Ενώ θα πρέπει να δουλέψει εγκατελειμμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό να τα δουλέψει. Λοιπόν, και ενώ κανονικά θα πρέπει να δουλεύουν συνέχεια αυτά, γιατί αυτές είναι οι προδιαγραφές τους, έχουν εγκαταλειφθεί. Φαντάσου τώρα να λόγω κόστους, περιορισμού κόστους κτλ. Έχουν απολυθεί, μάλλον έχουν φύγει, έχει φύγει προσωπικό, δεν έχει αναπληρωθεί. Οπότε ο ιδιώτης που το αναλάβει. Πού θα πάει το ρεύμα για να τα δουλεύει όλα αυτά. Γιατί να μπλέξει. Και γιατί να κάνει αυτού του τύπου την ιστορία. Τι θα κάνει, θα φέρει από το κόσμο Λοντούι ρεύμα. Εν τω μεταξύ, έχουν πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Γιατί είναι και τα παρελκόμενα, είναι βιοτεχνίες, είναι βιομηχανία, βιοτεχνίες που υπήρχαν πίσω, είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου τη γερμανική μέθοδο εξόρυξης λιγνίτη, όπως έμαθα εκεί πέρα, μπορούσαν και τη συντηρούσαν ήδη, φτιάχνοντας τους ταινιοδρόμους, τα ειδικά καρούλια, τα φτιάχναν ήδη. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά βέβαια εγκαταλείπονται και βεβαίως θα φτάσουν να κάνουν την εξόρυξη μόνο με την αμερικανική μέθοδο. Η αμερικανική μέθοδος είναι και η πιο ρυπογόνα, γιατί είναι μόνο με τα φορτηγά και όχι με τους ταινιοδρόμους, τα οποία τέλος πάντων μπορείς να ελέγξεις λίγος πολύ την κατάσταση. Και φυσικά υπάρχει το μεγάλο θέμα της αποκατάστασης, γιατί όταν λύγεις σε λιγνητορυχείο, οφείλει μετά η ΔΕΗ και το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποκατάσταση του τοπίου και την παράδοση στους αγρότες. Η Μεγαλόπολη ακόμα περιμένει πάντως την αποκατάσταση. Εντάξει, θέλω να πω, ναι, αλλά έπεσε και στην περίπτωση. Αλλά γενικά μας πήγαν εκεί σε αποκατεστημένες περιοχές, ναι, στην Πτολεμαϊδα, σε αποκατεστημένες περιοχές, που πραγματικά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, ξαναποδίδεται στους κατοίκους, έτσι, είτε σαν καλλιεργές μυγή, είτε σαν δάση, είτε σαν περιοχές που μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι το λογικό, έτσι, αποκαταστάς και το περιβάλλον, αλλά και το, πώς να το πούμε, το ανάγλυφο του εδάφους. Λοιπόν, όσο μπορείς, φυσικά. Λοιπόν, αυτά ξεχάστε τα με την ιδιωτικοποίηση, γιατί κανένας δεν θα επενδύσει σε τέτοιου είδους. Γι' αυτό και ανακαλύφθηκε και η αμερικανική μέθοδος. Έτσι, γρήγορα, όσο πιο γρήγορα και καταλείπουμε. Αυτό το πράγμα είναι η αμερικανική. Όταν θα δεις την κινέζικη μέθοδο να εφαρμόζεται, τη μεσονική, που θα πέσουν οι μισθοί στο 1%. Καλά, ναι, προφανώς. Μα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, ο εργαζόμενος στο ειδικό όχημα με το οποίο μας πήγαν οι εργαζόμενοι εκεί, υπήρχαν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Τουλάχιστον δύο ταχυτήτων. Ο ένας που ήταν μόνιμος, υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενος κτλ. Και που, πώς θα το πούμε, θεωρούσε μεγάλη τιμή να δουλεύει στο λιγνητορυχείο και να εξασφαλίζει τις ενεργειακές ανάγκες μιας ολόκληρης χώρας, το θεωρούσε μεγάλη τιμή.
Και ο άλλος εργαζόμενος που δουλεύει σε εργολάβο, σε άθλιες συνθήκες, υπό άθλια ωράρια και βεβαίως με άθλιες αμοιβές. Και να σου λένε και οι άλλοι εργαζόμενοι εκεί, που είναι του μόνιμου προσωπικού της ΔΕΗ, ότι προσπαθούν να βρουν με έναν τρόπο να τους εντάξουν τους εργαζόμενους για να μπορέσουν να μην έχουν, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι αυτού του τύπου η διαφοροποίηση στις εργασιακές σχέσεις σε τέτοια μέτωπα εργασίας προκαλούν και μεγάλα προβλήματα σε σχέση και με εργατικά ατυχήματα, γιατί βεβαίως όταν ο άλλος δουλεύει, είναι πάνω στο τιμόνι σε κάτι θηρία, φορτηγά, τα οποία μετακινούνται συνέχεια και είναι 12 ώρες πάνω στο τιμόνι, οποιοδήποτε να καταλάβει είναι σε συνθήκες, ναι, έτσι. Λοιπόν, είναι το αυτονόητο. Επειδή Μεγαλόπολη είναι κοντά μου, δίπλα μου και μπορώ να έχω από πρώτο χέρι γνώση, φαντάσου μια ολόκληρη πόλη η οποία ζει πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Είναι και τα μαγαζιά τα οποία δουλεύουν και τα οποία πουλάνε στους εργαζόμενους της ΔΕΗ τα εμπορεύματά τους. Φαντάσου όλη αυτή η πόλη τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια. Μπορεί στην αρχή να δεχθούν τις χάντρες και τα καθρεφτάκια που τους δίνει ο κύριος υπουργός και οι ιδιώτες που θα έρθουν. Αλλά σε 2-3 χρόνια από τώρα. Είναι πολύ απλά. Όταν θα μπουν μέσα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς. Πάντα έτσι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει μεσοσταθμικά μία μείωση γύρω στα 20%. Αυτό τι σημαίνει? Οι ντόπιες αγορές, η τοπική αγορά, να το πούμε. Θα πάθουν ό,τι έπαθε όλη η Ελλάδα. Θα πάθει λαχτάρα. Ό,τι έπαθε όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, με όλους τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του ορυχείου, υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες που υποστηρίζουν γύρω, να το πούμε έτσι, και οι οποίοι ζουν από αυτή την ιστορία. Όλος ο πληθυσμός. Εντάξει. Δεν είμαστε μάντης κακών, απλά καλούμε και αυτούς τους ανθρώπους να ξέρουν τι τους περιμένει. Τα ξέρουμε αυτά που γίνονται, γιατί έτσι γίνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου υπάρχουν χώρες που αποδέχτηκαν αυτού του τύπου τη μεταχείριση του πλούτου τους. Έτσι. Δεν είναι τρελό, ας πούμε, να το που λέμε, ούτε είμαστε προφήτες. Ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται και με ποιο τρόπο. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και πανερχόμεθα. Λοιπόν, επιστροφή στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης και ο Μιχάλης Σαριδάς. Συζητούσαμε για τις εξελίξεις και στη ΔΕΗ, η οποία βεβαίως είναι η κορυφαία επιχείρηση της Ελλάδας και επιχειρηματικά, να το δεις, έχει ένα σοβαρό κομμάτι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από μόνη της. Η καταστροφή της, ας πούμε, θα είναι λογικά, θα πρέπει να χάσει έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με τη διάλυση, με την ιδιωτικοποίηση και διάλυση της ΔΕΗ. Και φυσικά με όλα τα άλλα στρατηγικά μειονεκτήματα που έρχονται. Άμυνα, οικονομία, δεν έχει νόημα να πει. Το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί, το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να πληρώσει, θα γυρίσουν να παρακαλάμε για ρεύμα. Βεβαίως. Δεκαετία 50. Θα την πατήσουμε όπως την πατήσαν και οι Βούλγαροι με ανάλογες ιδιωτικοποίησεις που φτάσαν στο σημείο να τους έρχονται λογαριασμοί από τις ηλεκτρικές εταιρείες, οι οποίες είναι εξωφρενικοί. Και μην την πατάτε και πηγαίνετε τώρα στις ηλεκτρικές εταιρείες. Προσέξτε πάρα πολύ τι απάτη είναι. Θυμηθείτε τι έγινε με τους απατεώνες της κινητής τηλεφωνίας στην αρχή, όπου δίνανε δήθεν προσφορές και ιστορίες και μετά βρέθηκε κόσμος να χρωστάει δεν ξέρω και εγώ τι, αλεβάσανε τις τιμές, ρίξανε και ένα φαλιμέντο, τα πήρανε και φύγανε και βρέθηκε ένας κόσμος να μην μπορεί να συνδεθεί οτιδήποτε. Ανάλογη ιστορία είναι τώρα και με την ενέργεια, όπως και αύριο με το νερό, γιατί βεβαίως μέσα στο 18 θα πουληθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, δηλαδή η εταιρεία ίδρυψης Θεσσαλονίκης. Και επειδή είμαι Πελοποννήσιος, μαζί με την ΕΙΔΑΠ θα πάει δώρο και τα νερά της Πελοποννήσου. Ναι, ο κύριος Στατούλης έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΙΔΑΠ, υποστήριξης κτλ. Εδώ και κάποια έτη. Και νομίζω και σε άλλες περιοχές. Επειδή τύχει να πούμε το νερό νεράκι, όντως. Πήγαινα Βουλγαρία και τον καιρό για επαγγελματικούς λόγους και θυμάμαι ότι ξεσκονόταν ο κόσμος. Αν θυμάσαι, σοβαρά επεισόδια πλακωνόντουσαν με την αστυνομία, στρατό κτλ. Ο λόγος για τον οποίο ξεσηκωνόντουσαν ήταν αποκλειστικά ένας. Τα τιμολόγια, τα οικιακά της ΔΕΗ. Δεν μπορούσαν να έχουν πια ρεύμα. Το είχαν δώσει σε μια τσεχοσλοβάκη και αν θυμάμαι ιδιωτική εταιρεία. Και ο κόσμος δεν μπορούσε να έχει ρεύμα. Είχε αύξηση μέχρι 700% στο τιμολόγιο. Υπάρχει κάτι που μας λέει ότι εδώ δεν θα γίνει κάτι σχεδόν ή περίπου. Γιατί, συγγνώμη, ο ιδιώτης γιατί μπαίνει στην αγορά? Για να χάσει. Όχι, αγαπάει τους Έλληνες. Για να έχει μεγιστοποίηση κέρδος πάει. Εννοείται. Τι δουλειά έχει το κέρδος με το φτηνό οικιακό τιμολόγιο? Καμία σχέση. Αντίθετα εντελώς. Γι' αυτό κιόλας σε χώρες όπου εφαρμόστηκαν τα μοντέλα ιδιωτικοποίησης, ιδιαίτερα στην ενέργεια αλλά και στις τηλεπικοινωνίες, γυρίσανε πίσω.
Δηλαδή τα επέστρεψαν, τα πήρε πίσω ξανά το κράτος. Η ίδρυυση του Παρισιού, του Βερολίνου, ναι, ναι, δεν γύρισαν. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι από Λαδία Αμερικής. Ναι. Έχω ενημερώσει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσα εγώ να πάω στο Ειρηνοδικείο. Ναι. Ότι έχουν πάει τα μάτα από νωρίς. Ναι. Τρεις και τέταρτο πήγαν δικοί μας εκεί. Ναι. Και έχουν αποκλείσει την είσοδο και δεν επιτρέπουν σε κανένα να μπουν μέσα. Οι συμβολιογράφοι είναι ήδη μέσα. Μάλιστα. Γνώριζαν κατά τύχη οι συμβολιογράφοι ότι θα είναι τα μάτια και είχαν πάει νωρίτερα. Ναι. Μάλιστα. Είναι συνεννοημένο σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να είναι και σύμπτωση. Ναι, ναι. Γιάννη. Μπορεί να είναι σύμπτωση, αλλά. Όχι. Ναι. Εντάξει. Αστειεύομαι. Αν είναι νιάου νιάου. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα τώρα από εδώ και μπρος, δεν υπάρχει θέμα. Πώς θα αλλιώς θα επιβάλλουν τις δεσμεύσεις των δανειστών. Όχι βέβαια. Δεν ακριβώς. Υπάρχει άλλος τρόπος. Ακριβώς. Λοιπόν. Για ενημέρωση. Ναι, ευχαριστούμε, ναι. Ευχαριστούμε. Πολύ καλά. Πολύ καλά κάνεις. Yeah. Λοιπόν, είναι η κατάσταση όπως την ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά πράγματα. Υπάρχει, θέλει μια προσοχή, ηρεμία. Δεν χρειάζεται, γιατί θα υπάρξουν και κάποιοι τύποι οι οποίοι τελείως τυχαία θα το παίξουν οι περιπαναστάτες να προκαλέσουν καταστάσεις. Ψώδια. Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε ποιοι συλλαμβάνονται, οι περαστικοί. Τα δηλαδή, έχουμε ζήσει αυτά στο Σύνταγμα. Λοιπόν, γι' αυτό δεν χρειάζεται, ούτε δεν υπάρχει λόγος, ούτε θα κριθεί εκεί η τελική μάχη. Όχι βέβαια. Λοιπόν, απλά να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ πέρα πλέον έχουμε μπει στην τελική φάση της όλης τραγωδίας. Διότι μετά το 18, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα, ούτε μαχαιροπύρουνο να πουλήσει το ελληνικό κράτος. Και με δεδομένο ότι αυτό το πράγμα ούτε που έκανε, ούτε ίδρωσε το χρέος μας. Δηλαδή, από το 2011, το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων που εφαρμόστηκε από την αρχή, από το 2011 μέχρι το 2018, θα εξασφαλίσει, εάν πετύχουν τα αντίτιμα που θέλουν το 2018, 9,9 δισεκατομμύρια. Δέκαδες. Αυτό δεν ούτε καν ίδρωσε το χρέος. Και για να σας πω πόσο είναι. 100% επιτόκιο να βάλουν παραπάνω χρόνο. Ναι. Πόσο είναι το χρέος, για να καταλάβετε πόσο είναι το χρέος, μην κοιτάτε αυτό το επίσημο που λέει του Μάστρικτ τον ορισμό. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ναι, σας ακούμε. Είμαι ζωντανά, σε κομπή. Ναι, βεβαίως, ναι. Γεια σας, Σπύρος από Λουτράκη. Mm-hmm. Ναι, έχω ακούσει σε αρκετές εκπομπές σας να μιλάτε για τη σοφία του ελληνικού λαού. Ναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, τι άλλο πρέπει να του πάρουν για να τελειώσει πλέον αυτή. Το αυτοκίνητο. Η σοφία του ελληνικού λαού δηλαδή και να... Να αρχίσει να... Μόλις του πάρουν το αυτοκίνητο θα δεις τι έχει να γίνει. Όχι, όχι, δεν σας αφήσω να ξεφύγει τόσο εύκολα. Και εδώ δεν έγινε. Εδώ δεν έγινε να φάει. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Ορίστε. Επειδή έχω ιδία γνώση, γιατί μιλάω αρκετά με τον κόσμο έξω, γυρνάω αρκετά. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι καταρχάς δεν ωφελεί να κατηγορούμε τον ελληνικό λαό ότι κοιμάται, ότι δεν ξυπνάει, ότι δεν αντιδράει και όλα αυτά. Αν το δούμε λίγο πιο ψύχραμα, θα δούμε ότι ο ελληνικός λαός καταρχάς αντέδρασε. Έφαγε ξύλο, έφαγε χημικό, βγήκε στις πλατείες, αλλά προδόθηκε, καπελώθηκε, έφαγε όλα αυτά που έφαγε και πήγε στο σπίτι του ιτημένος. Ο ελληνικός λαός έχει ιτηθεί μια φορά, μην το ξεχνάμε. Δεν είναι εύκολο μετά από μια τέτοια ήττα του 11 και του 12 βασικά. Αν θυμάσαι τι έγινε στο δεύτερο μνημονιακό. Και η μεγαλύτερη ήττα είναι όταν ψήφισε αντιμνημονιακούς. Έτσι, εκεί πέρα ήταν μεγάλη ήττα. Ήρθε μετά η σφαλιάρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κόσμος ανέθεσε σε αυτόν επιτέλους να του δώσει μια ανάσα. Η σφαλιάρα αυτή δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Δεν είναι τόσο όπως θα ήθελες εσύ, όπως ίσως να ήθελα εγώ. Ο ελληνικός λαός όμως, πίστεψέ με, μετά από αυτή τη σφαλιάρα έχει αρχίσει πλέον να συνέρχεται και με ποια έννοια το λέω. Είναι πολύ καχύποπτος, επιτέλους λέω εγώ, επιτέλους, όταν του μιλάς σε κοιτάει με στραβό μάτι, επιτέλους, γιατί δεν είναι έτοιμος πια να χάψει οποιαδήποτε βλακεία, συγγνώμη για τη λέξη, ακούει από τον οποιοδήποτε που του πουλάει δημοκρατίες και οτιδήποτε άλλο, φούμαρα δηλαδή. Είναι καχύποπτος, αλλά δεν σημαίνει ότι τα έχει παρατήσει. Κανένας Έλληνας δεν θέλει να μην μπορεί αύριο να ταΐσει το παιδί του. Είναι δυνατόν? Έρχεται χειμώνας, θα πέφτουν τώρα να κοιμηθούν τα παιδιά σε παγωμένα κρεβάτια εδώ στην Αθήνα.
Κάψανε τις πόρτες, κάψανε τους καναπέδες, κάψανε τα έπιπλα, δεν έχουν τίποτα άλλο. Τους κόβουν τώρα και το επίδομα θέρμανσης. Τους κόβουν και το επίδομα, χαιρετίσματα. Υπάρχει κάποιος Έλληνας που μπορεί να το αποδεχτεί αυτό? Όχι. Απλά ο Έλληνας δεν είναι βλάκας πλέον και δεν πείθεται από όλα αυτά που βλέπει στην τηλεόραση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ψάχνει τη λύση. Ψάχνει αυτόν που θα του λύσει το πρόβλημα. Και αυτός που θα του λύσει το πρόβλημα είναι το ΕΠΑΜ. Και γι' αυτό γίνονται αυτά που λέγαμε πριν στην τηλεόραση. Να μην ακουστεί. Πάντως, φυσικά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και εμείς κάνουμε τη δικιά μας. Και την κάνουμε πλέον αρκετά καλά. Σε ακούω. Της ηλικίας μου και μεγαλύτερη από μένα, πάνω από 60, καμιά φορά μαζευόμαστε και 7 άτομα. Και είναι όλοι τους μορφωμένοι. Μάλιστα ο ένας είναι και παθολόγος και καρδιολόγος. Δύο που ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία, αν γίνουν εκλογές αύριο, Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν. Ναι. Ένας η καλύτερη καρδιά, ναι, ήταν Πασό, και τώρα έτρεχε εκεί που, πώς τη λένε αυτοί οι γεννηματά, πώς τη λέγανε. Ναι, ναι, τη Φόφη. Ναι. Και δεν είναι χαζός ο άνθρωπος, εντάξει, έτσι απλώς, έτσι. Δεν αμφιβάλλω για όλα, όλα τα παιδιά. Όλα τα όλα... Ο Ζακής λέει αυτή η σοφία του ελληνικού λαού. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η σοφία γεννιέται από τις... γιατί ξέρει ότι... Γιατί βγαίνει από τη συνισταμένη όλων αυτών των πραγμάτων, που είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο λαό. Υπάρχουν, αλλά βγαίνει μια συνισταμένη, την οποία την εκφράζουν κυρίως στρώματα, τα οποία, αν θέλεις, είναι αυτό που λέμε συνήθως κρίσιμη μάζα, και που κινητοποιούνται, και στο βαθμό που κινητοποιούνται αυτά συμπαρασύρουν όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό έτσι κινείται συνήθως ο λαός. Δεν κινείται ούτε αυτόματα, ούτε έχει ενιαία θέληση. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο πράγμα, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Βεβαίως έχουμε ένα πρόβλημα σαν Έλληνες. Το περιγράφει άριστα στο ποίημά του ο Σουρής, που λέει «Ο Ρωμιός». Όποιος το έχει διαβάσει αυτό το πράγμα, είναι σαν να βλέπει την πολιτικοποίηση του Έλληνα, τη μεταπολίτευση τουλάχιστον. Έχετε αναφερθεί για το, και σε άλλες εκπομπές σας για το Σουρή. Να σου πω κι εγώ μια λέξη. Πολύ ενδιαφέροντα, ναι. Αυτή τη στιγμή με δικές τους δημοσκοπήσεις, περίπου ένα κομμάτι, ένα 60% του ελληνικού λαού θα απέχει από τις εκλογές. Δεν θα πάει καν να ψηφίσει. Γιατί τους έχει συχαθεί. Να το πω έτσι απλά. Έχει απαξιώσει πλήρως όλο το πολιτικό σύστημα έτσι όπως το γνωρίζει. Τις προηγούμενες ψήφισε μόνο το 60%. Όχι, λιγότερο. Ήταν 45% η επίσημη αποχή. Τώρα θα είναι 60% η επίσημη αποχή, έτσι λέγεται. Ωραία, και 50 να είναι. Το 45% αυτός... δηλαδή δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Όχι, δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται και παρενδιαφέρεται. Κανείς δεν έχει επιλογή. Έτσι, μπράβο, δεν έχει επιλογή. Γιατί ξέρει ότι από άλλους αυτούς που του παρουσιάζουν από την τηλεόραση, δεν βρίσκει κάτι που να τον ικανοποιεί. Οπότε τι κάνει? Ωραία. Πάει στην αποχή. Αυτό όμως, πρόσεξε να σου πω, αυτός ο κόσμος... Ψάχτηκε. Ναι, ναι, ψάχνεται. Αυτός ο κόσμος, εντάξει, μπορεί να, δεν έχει τη δυνατότητα όλοι να τρέχουν στο ίντερνετ να βρίσκουν, αλλά αυτός ο κόσμος δεν παραιτείται. Δεν είναι δυνατόν να παραιτηθείς από την οικογένειά σου, από το παιδί σου. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βγάλω το μυαλό σου. Αυτός ο κόσμος ψάχνει κάπου να πιαστεί. Εγώ λέω ότι αυτός ο κόσμος ψάχνει ένα ΕΠΑΜ. Απλώς λέω, τόσα χρόνια ψάχνει, παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να το βρει. Και εδώ είναι και η δικιά μας η δουλειά, ότι το ΕΠΑΜ βλέπει. Μιλάς, αλλά είναι κολλημένο μυαλό. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Μέσα στο παιχνίδι είναι. Ήδη. Εδώ με τρελάει το ένδυα, εδώ δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Έτσι, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς μερικές φορές, γι' αυτό και τα αναφέρω εγώ τα παραδείγματα, ίσως και να κουράζω ορισμένος κάποιο κόσμο. Τα ιστορικά παραδείγματα που είναι και από τη χώρα μας αλλά και ευρύτερα, για να καταλάβει κανείς από πόσο δύσκολες καταστάσεις αυτός ο λαός έδωσε διέξοδο στην ιστορία του. Παρά το γεγονός ότι είχε τη μιζέρια της αρκούδας, όλα τα προβλήματα, πώς θα το πω, μπορεί να φανταστεί κανείς, στο τέλος όμως, που η τέχνη του τα απεικονίζει. Δηλαδή γι' αυτό εγώ απευθύνομαι πάρα... Χρησιμοποιώ πάρα πολύ την τέχνη, γιατί μου δείχνει σε κάθε ιστορική εποχή το επίπεδο κοινωνικής συνείδησης, με όλα τα τρωτά και τα καλά της, φυσικά.
Και γι' αυτό βλέπεις εκεί ανάγλυφα το ποιος είναι αυτός ο λαός, ας πούμε, που τελικά σήκωσε κεφάλι και έδωσε διέξοδο. Τότε υπήρχε φιλοπατρία, οικογένεια, ο γείτονας. Πολύ... Ναι, ναι. Δεν υπάρχει οικογένεια και σήμερα. Και τώρα. Τα έχει ανακαλύψει ξανά ο Έλληνας σε μεγάλο βαθμό. Γιατί τα έχει ανάγκη, όχι για κανένα άλλο λόγο. Αν δεν υπήρχε οικογένεια, καλέ μου φίλε, θα είχαμε δύο φορές εμφύλιο. Η οικογένεια είναι το κύτταρο που μας κρατάει δεμένους. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να φύγει για το DNA του Έλληνα, ευτυχώς. Όταν αφαίρεσαι στις συνωμοσίες, λέτε στον Νικόλα, εντάξει τώρα, μη τρελαθούμε τώρα συνωμοσίες και αυτά και τέτοια. Δηλαδή, τι εννοείται, δηλαδή, δεν υπάρχουν ή και στην ιστορία συνωμοσίες? Όχι. Εγώ δεν είπα ποτέ εγώ ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Όχι. Απλούστατα λέμε ότι με όλες τις συνωμοσίες που γίνονται, και φυσικά θα γίνονται συνωμοσίες, είναι αδύνατο να μην γίνονται συνωμοσίες όταν η εξουσία και η οικονομική δύναμη συγκεντρώνονται σε τόσο λίγα χέρια. Είναι δυνατόν, είναι εξ ορισμού. Αλλά δεν είναι αυτές που καθορίζουν την έκβαση μιας ιστορικής διαδικασίας. Αυτό λέω. Στο JFK, το Kennedy έγινε... Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Αλίμονο. Στο Καποδίστρια έγινε. Η 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν στον... Βεβαίως, καραμπινάτη περίπτωση. Όταν σκότωσαν τον Kennedy, άλλαξε η ιστορία. Βεβαίως. Οπότε οι συνωμοσίες αλλάζουν ιστορία. Το 2001... Παίζουν το ρόλο τους, παίζουν το ρόλο τους. Αλλά ναι, βεβαίως. Εκεί είναι που άλλαξε η ιστορία όλου του πλανήτη πλέον. Βεβαίως. Εκεί στο Λίνκον άλλαξε, βεβαίως. Εκεί στο Καποδίστρια άλλαξε η ελληνική. Πάντα όμως... την ιστορία. Έτσι. Πάντα όμως όλα αυτά γίνονται σε συγκεκριμένους σχετισμούς δύναμης. Δηλαδή αυτό που κρίνει τελικά το τι θα συμβεί είναι οι σχετισμοί δύναμης. Και ο αστάθμητος παράγοντας πάντα στους σχετισμούς δύναμης και ο πιο καθοριστικός είναι οι λαϊκές μάζες. Εάν εκεί οι λαϊκές μάζες μπορούν να παρέμβουν, τότε όποια συνωμοσία και να γίνει δεν θα τους βγει. Αν όμως οι μάζες είναι διαλυμένες, είναι, πώς θα το πούμε, λαπάς. Για ιστορικά γεγονότα. Ναι. Και ιστορικά γεγονότα. Mm-hmm. Αυτό που λέτε, αν οι λαϊκές μας μπορεί να παρεύουν κλπ. Ασφαλώς, είναι, εννοείται αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα, γιατί μεγαλύτερη συνωμοσία που έχει γίνει, είναι 10 Σεπτεμβρίου, ναι. ο λαός δεν έχει παρέμβει ακόμα. Όχι. Δεν γνωρίζει καν τι έχει γίνει. Ναι. Όχι. Δεν έχει παρέμβει ακόμα. Κοίτα, εν μέρη, έκανε μια παρέμβαση στις ΗΠΑ βγάζοντας αυτό το αναλύτη για πρόεδρο. Που βεβαίως ανεξάρτητα το ποιος είναι αυτός, ήταν ένα χαστούκι στο κόντρα σε όλα, επίσημο πολιτικό σύστημα για τα δεδομένα των Αμερικανών, μιλάμε πάντα, έτσι. Λοιπόν, και τους δημιούργησε ένα πρόβλημα. Βεβαίως δεν αποτελεί πρόβλημα με την έννοια, πώς να το πούμε, να ξαναβρουν τις ισορροπίες, τα check and balances. Ξέρουν αυτοί. Έτσι, λοιπόν, μέχρι να το βρουν, που τα έχουν βρει τώρα βέβαια, δεν είναι θέμα. Δημιούργησε θέμα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που στήριξαν τον Τραμπ, την αντιπαγκοσμιοποιητική ρητορική του Τραμπ, τώρα τον συχαίνονται. Δηλαδή τα γκάλο που βλέπω που γίνονται είναι εντυπωσιακή, πως είναι η στροφή της κοινή γνώμης των ψηφοφόρων του. Όχι των υπολείπων, των υπόλοιπων δεδομένων ότι είναι ενάντια του. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνονται και εκεί. Βεβαίως, η κάθε κοινωνία ψάχνεται με τα δικά της δεδομένα. Βεβαίως. Δεν είναι... Μπορεί ο Τραμπ να πρόδωσε, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να πρόδωσε το δικό μας όχι, να το έκανε ναι μέσα σε δύο ώρες. Αλλά αυτό που δεν μπορούν να σβήσουν με τίποτα είναι η θέληση του ελληνικού λαού, πρώτος από όλους το είπε το όχι, και του αμερικανικού λαού τώρα, είναι η θέλησή του για κάτι διαφορετικό. Αυτή η θέληση καταγράφηκε, υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του καθενός μας. Και περιμένει κάποια στιγμή να πραγματοθεί, να αξιοποιηθεί. Γι' αυτό σε αυτές τις εκδοχές, πάντα στην ιστορία, υπάρχουν δύο τρόποι να βγει το καθεστώς, το παγκόσμιο σύστημα, αν θέλεις, που όπως αυτό το πράγμα ενσωτερικεύεται σε κάθε χώρα, δύο τρόποι για να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Όταν δηλαδή ο κόσμος αρχίζει και αναζητά κάτι καινούριο. Ή να του το δώσει με ψεύτικο τρόπο, όπως για παράδειγμα το κοινωνικό συμβόλαιο της Αλληλοκρατίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου έδωσε, πραγματικά δηλαδή, υπήρχαν κατακτήσεις, δεν ήταν αστεία, και αυτό παθητικοποίησε σε μεγάλο βαθμό μεγάλες μάζες του κόσμου, που πίστεψαν ότι για μια ζωή θα έχουν ένα πολύ καλό κοινωνικό κράτος, ότι θα έχουμε, ας πούμε, τη φροντίδα, εργασιακές σχέσεις, οι οποίες θα είναι, ας πούμε, σχετικά καλές,
και όλα αυτά τα πράγματα. Θα έχουμε χαμηλή ανεργία, γιατί τότε λέγανε ότι το βασικό στόχος της πολιτικής είναι η σταθερή μόνιμη απασχόληση. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η μία διέξοδος. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο εκεί, γιατί ο κόσμος που γύριζε πίσω από τα πεδία της μάχης, μπαρτοκαπνισμένος και γεμάτος αίματα, ήξερε και άλλο τρόπο να απαντήσει αν του λέγανε «Όχι, φίλε μου, δεν πρόκειται να τα κάνουμε». Ο δεύτερος τρόπος που ακολουθείται σήμερα, επειδή δεν μπορούν να του δώσουν αυτό που του δώσανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια παραχώρηση δηλαδή, ο άλλος τρόπος είναι η εξόντωση. Και αυτό ακριβώς κάνουν στην Ελλάδα. Εξοντώνουν τον κόσμο. Αλλά τον εξοντώνουν με νόμιμο τρόπο. Δηλαδή, με γραβάτες, όχι με τάξη. Ναι, δηλαδή με ένα τρόπο, ας πούμε, που να θεωρείται ότι είναι νομότυπος. Έτσι, πεθαίνει κόσμος αυτή τη στιγμή. Καλά, εντάξει, για μένα τον Αμερικανό τον έχουν εξοντώσει. Ναι, σωστό, σωστό. Okay. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά εχθές που πήρα, τελείωσα με ένα βιβλίο που σας έλεγα για strike, που έλεγε για τις απεργίες. Ποιος είναι ο συγγραφέας αυτό? Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι ο Bretcher. Αυτά για τα τρία που σας λέω ήταν από το 2015 και προσπάθησα... Το πρώτο βιβλίο που είχατε πει χθες για το... είναι Business and Morality. Business and Ethics. And Ethics, ναι. Εντάξει. Ήταν η συνέντευξη που έγινε με τραπεζίτες, με επιχειρήσεις. Ναι, ναι, γι' αυτό το έψαχνα, γι' αυτό το λέω. Business and Ethics. Ναι, αυτό το κάπου εκεί πριν 2 χρόνια είχα ψάξει και κρατήσει σημειώσεις 2,5 σελίδες, αλλά πήρα τηλέφωνο και δεν επετράπη παρέμβασή μου. Τώρα ούτε θυμάμαι σας, αλλά το άλλο να σας πω το εξής. Αν έχετε δυνατότητα να μου στείλετε τα στοιχεία, τα πιο συγκεκριμένα, να ψάξω να το βρω. Ναι, 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 θα ανέβω, γιατί έχω εδώ μια τζαμαρία. Και σαν email, δεν είναι θέμα. Έχω βάλει πάνω, γύρω-γύρω, πάρω τις κάλες παλός. Και άμα θέλετε, θα δω αν τα έχω και σε μερικά σε ηλεκτρονικά μορφή. Ναι. Γιατί ένα πρόβλημα. Έχω 500.000 βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή. Έχω κλέψει πολυτεχνία, πανεπιστήμια. Έχω μισό εκατομμύριο βιβλία τουλάχιστον. Τώρα με ξύνεις πληγές, άστο. Αλλά αυτό το... εγώ πιστεύω στο τρίτο. Αλλά πρέπει να εξομολογηθώ κάτι. Όταν σας είπα για το πρώτο, το Business and Ethics, όταν τελείωσα μου λέτε, υπάρχει, μου λέτε, και ένα της τριμερούς επιτροπής στο... Ναι, ναι. Πάει στο Δημόκρατη. Ναι. Λοιπόν, όταν τελειώσετε, εγώ έπρεπε να σας πω, κύριε Καζάκη, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο για το οποίο θα σας έλεγα. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το είπα. Το μυαλό μου όπως δούλεψε τότε γρήγορα, λέω, οι τηλεθεατές μπορούν να πούνε, αυτό είναι στημένο. Πώς διάολο Καζάκη στη ζωή μου που σας μιλάω σχολημένο τον αδερφό μου. Θα λέγατε πώς διάολο Καζάκη τώρα, εντάξει. Πετάγεται τώρα ο άλλος, ο Σπύρος από εκεί από το Λουτράκι, του λέει ναι, αυτό ήταν το δημοσίδι, εστημένο. Ναι. Αλλά σκέφτηκα χθες το βράδυ, εντάξει, ο άνθρωπος διαβάζει, έχει διαβάζει τον κόρακά του, εντάξει. Και το έχω, αυτό κάπου γράφει και σε ηλεκτρονική μορφή με σημειώσεις με ημερομηνία, οπότε φαίνεται και από την ημερομηνία. Δεν μπορεί να αλλάξει σε ηλεκτρονική μορφή σε ημερομηνία. Λοιπόν, εγώ επιμένω στο τρίτο βιβλίο. Εάν δεν έχει στο strike που λέει, ό,τι κέρδισαν οι λαοί ήταν με αίμα. Εντάξει, αυτό εντάξει. Στην Αμερική, τη δημοκρατική Αμερική, που στείνανε οι αστυνομικοί πολυβόλα και θέριζαν τους εργάτες, όχι μόνο στο Σικάγο. Σωστό, σωστό είναι. Αυτές που στείνανε οι ανθρακορύχοι. Εντάξει, σωστό. Με ιδιωτικούς στρατούς. Βεβαίως, ναι. Κυνήγησαν τον ιδιωτικό στρατό οι εργαζόμενοι, πήραν τα όπλα, στείλαν το στρατό. Ο μεγάλος στρατηγός. Αν δεν γίνει αίμα δεν γίνεται τίποτα. Ο μεγάλος στρατηγός. Ο Ερινός, ο Ρώμιος, ο Γκρεγκύλος. Ναι, όχι. Ο μεγάλος στρατηγός, ο Αμερικανός, ο οποίος άφησε και απομνημονεύματα, το βιβλίο του λέγεται The New Caesar, που ήταν ο MacArthur, ο στρατηγός, στρατηλάτης των Αμερικανών, ας πούμε, ιδιαίτερα στον Ειρηνικό, έκανε όνομα και πήρε βαθμό στρατηγού, γιατί κατέσφαξε το 1933 αυτούς που είχαν κατακλείσει τον κήπο μπροστά από το μεγάλο κήπο εκεί πέρα που είναι η στήλη στην Ουάσιγκτον DC, που ήταν άστεγοι κυρίως αυτοί που ήταν άνεργοι και δεν μπορούσαν να τους δώσουν ούτε καν το επίδομα, και ήταν οι παλιοί
στρατιώτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτοί λοιπόν είχαν κατασκηνώσει εκεί, προσπαθώντας να πείσουν τον πρόεδρο, δεν πρέπει να το 33, πιο νωρίς, γιατί ήταν πρόεδρος ακόμη, ο Χούβερ, να πείσουν να του δώσουν κάποια... Ναι. Και έστειλε τον Μακάρθουρ με το στρατό και τους κατέσφαξε. 30, είναι, πρέπει να είναι και... μπορεί να είναι 21, 20... Ναι, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι, κάπου εκεί. Που ήταν μεγάλη φτώχεια πλέον. Ναι, και τους ρίξαν, τους ρίξαν. Ναι, 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 τους κατέσφαξαν και μάλιστα είναι μελανή σημεία, μία από τα μελανά χρώματα της Αμερικανικής. Και εκεί απέκτησε τον βαθμό του στρατηγού ο κ. Μακάρθουρ. Α, ναι. Την πολύ δημοκρατία. Βεβαίως. Α, εκεί πήρε το αστυνομικό. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Πάντως, anyway, τέλος πάντων, εγώ για αυτό πήρα ότι αυτή είναι η γνώμη μου, αν δεν έχει αίμα. Πρώτα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε άλλη δυνατότητα, γιατί ήδη χύνεται αίμα. Έχει χυθεί το αίμα. Χύνεται ήδη. Αλλά είναι σαν τα αρνιά, έτσι. Όταν το αρνί χύνει αίμα, δεν μετράει. Έχουμε χάσει μία πάτρα. Μετράει και παραμετράει. Όλα μετράνε. Το θέμα είναι πώς μετράει και πόσο μετράει. Όταν σφάζεις το αρνί. Όλα μετράνε, όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Το θέμα να δούμε με ποιο τρόπο. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε περάσει και τον χρόνο. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Γεια σου. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και θα τα πούμε. Λοιπόν, να πούμε κιόλας στους φίλους που μας ακούνε ότι δεν προλαβαίνουμε να πούμε για τα υπόλοιπα mail που μας έχετε στείλει, αλλά μην ανησυχείτε, στις επόμενες ημέρες, τις επόμενες που θα εκπομπές, θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε και τα επόμενα, συν τα αυτά που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Να χαιρετήσω τους φίλους ακροατές, λέγοντας με αφορμή αυτά που έλεγε ο προηγούμενος ακροατής, ότι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, ξέρουμε ότι στο τέλος θα το κάνει το καθήκον του. Απλά το ΕΠΑΜ παλεύει αυτό το καθήκον να το κάνει λίγο πιο γρήγορα, να μην μετρήσουμε και άλλους νεκρούς και άλλα θύματα και άλλη δυστυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά δεν μπορούμε τώρα άλλο τηλέφωνο, δεν γίνεται. Αύριο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, να κλείσουμε εδώ πέρα. Καλή συνέχεια και σ' αύριο τα νεότερα. Γεια σας.